Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Να είστε καλά, όπου κι αν είστε, όπου κι αν βρίσκεστε. Καλημέρα, Μάγδα. Καλημέρα, Γιώργο, φίλες και φίλοι, να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, στα κόκκινα σήμερα. Έχω λόγο. Έχω λόγο. Μετά θα δεν το πούμε. Δεν έπρεπε. Βέβαια. Αξίζει. Λοιπόν, 210-48-00-170-171-172, ο δικός μας αριθμός τηλεφωνικής επικοινωνίας. Και ξεκινώ με τον αριθμό σήμερα γιατί έχουμε να πούμε πάρα πολλά, τα οποία έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε γιατί αυτή η εβδομάδα θα έχει σοβαρότατες εξελίξεις, Μάγδα. Σε πάρα πολλούς τομείς. Και από πού να αρχίσουμε? Από την οικονομία, από την πολιτική, από τους αγρότες. Αλλά για μας το σημαντικότερο είναι η καθημερινότητα των πολιτών και αυτά που μας ζητάτε εσείς. Ακριβώς. Και αναλόγως τι μας ζητάτε όλη την εβδομάδα και ποια είναι τα δικά σας ερωτήματα, κινείται και η εκπομπή και δομούμε την εκπομπή για το Σαββατοκύριακο. Ακριβώς. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι μπορείτε να θέσετε και εσείς σήμερα το ερώτημά σας στον κύριο Τσίπρα, ο οποίος θα είναι μαζί μας. Σε λίγο λοιπόν. Ο Αλέξης Τσίπρας θα είναι εδώ για να κουβεντιάσουμε μαζί πάρα πολλά θέματα της επικαιρότητας. Να δώσουμε και το email μας. Ακριβώς. Το ναι. Email μας είναι το kalimera@sky.gr. Πολλοί από εσάς μας κάνετε παραπονάκια ότι η γραμμή είναι κατελημένη. Είστε πολλοί οι φίλοι, είναι πολλά τα μηνύματα, γι' αυτό μας χαροποιεί. Με το email λοιπόν, το kalimera@sky.gr, αμέσως το λαμβάνω το μήνυμα και δίνω το ερώτημα στο Γιώργο να το θέσει ή να απαντήσει αναλόγως σε ό,τι χρειάζεστε. Πάμε λοιπόν σιγά σιγά να δούμε τις εξελίξεις και τα γεγονότα. Μπήξαμε τις φωνές προχθές για τα επιδόματα. Φαίνεται ότι τελικώς το επίδομα τρίτεκνων και πολύτεκνων που δινόταν μόνο για το τρίτο παιδί θα δοθεί και στο πρώτο και στο δεύτερο. Και ποια έρχεται σήμερα εδώ? Έχουμε μια σπουδαία καλεσμένη σήμερα. Έχουμε την κυρία Έφη Μπέκη που είναι από το Υπουργείο. Είναι γυναίκα η οποία θα απαντήσει. Η Γενική Γραμματεύση του Υπουργείου Εργασίας. Ακριβώς. Γιατί το Υπουργείο Εργασίας δίνει τα επιδόματα. Εκτός από τον Αλέξη τον Τσίπρα, όπου θα γίνει μια ελεύθερη κουβέντα, όπως πάντα ζωντανή κουβέντα, φίλες και φίλοι. Σε απευθεία σύνδεση με το γραφείο του. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι έρχεται και η κυρία Μπέκου, η οποία, Μάγδα, θα αναφερθεί όχι μόνο στα επιδόματα των τρίτεκνων και των πολύτεκνων, αλλά και στον ΟΓΑ. Στον ΟΓΑ. Όπου βεβαίως. Τι γίνεται, Μάγδα, εκεί? Εκεί έχουμε ένα τεράστιο πρόβλημα, διότι υπάρχουν άνθρωποι που δυστυχώς θα πρέπει να αποφασίσουν ποια επιδόματα θα κρατήσουν, σύνταξη και επιδόματα. Έχουμε όχι, ένα θέμα κόβουν, εκεί. Μάγδα. Στο κόβουν, δεν αλλά... θα του ρωτήσουν. Δεν θα του δώσουν ευκαιρία στη να δεύτερη σύνταξη θα του ρωτήσουν. Mm. Στο επίδομα. Κόβεται το επίδομα των συνταξιούχων του ΟΓΑ, ενώ έπαιρναν 330 ευρώ σύνταξη και 220 ευρώ επίδομα, αυτό περικόπτεται. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει η εξέλιξη αυτή. Λοιπόν, οι αγρότες σήμερα, μιας και λέμε για τον ΟΓΑ. Οι αγρότες σήμερα έχουν συλλαλητήριο στην Θεσσαλονίκη και αύριο θα αποφασίσουν στη Λάρισα για το μέλλον των κινητοποιήσεων τους. 12 η ώρα ωστόσο, σήμερα. Ωστόσο, συσπυρώνονται και δυναμώνουν τα μπλόκα τους. Ακριβώς. 12 η ώρα σήμερα στη Θεσσαλονίκη, στο άγαλμα Βενιζέλου, η συνάντησή τους και αύριο 12 στη Λάρισα η συνάντησή τους. Ενώ θα έχουμε 48 ώρη Τετάρτη και Πέμπτη. Στους Δήμους. ΠΟΕΟΤΑ και συγκέντρωση την Τετάρτη στην πλατεία Κλαθμόνος. Ακριβώς. Είναι η συγκέντρωση των εργαζομένων στους Δήμους κυρίως και διαμαρτύρονται. Έτσι. Έμαθα ότι εκεί θα είναι και τα παιδιά από το βοήθεια στο σπίτι. Ακριβώς. Πάμε λοιπόν να δούμε. Είδατε ο Σαμαράς χθες τι ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Κάναμε ό,τι ήταν δυνατόν. 18, κάτι δις από το ΕΣΠΑ, αλλά ακούει ο κόσμος. Ναι, εδώ υπάρχει ένα θέμα. Ακούει ο κόσμος ότι έρχονται εκατομμύρια αύριο, Μάγδα. Πού πηγαίνουν αυτά? Ήρθε η βοήθεια, λέει, των 50 δις που ήταν ενάρθει. Έπεσε στην αγορά? Δεν έπεσε. Τα μέτρα θα είναι πάρα πολύ σκληρά. Αυτά τα οποία θα έρθουν. Και αν διαφωνεί κάποιος από τους υπουργούς, 210-48-00-171 και 172, να το εξηγήσουμε του ανθρώπου τι σημαίνει αυτό το μεσοπρόθεσμο, το οποίο ήρθε στην επιφάνεια. Πώς φάνηκε ο Σαμαράς χθες στην συνέντευξη? Θα πω το εξής. Έδωσε μία μάχη για να εξασφαλίσει αυτά τα 18 δις. Τον βλέπετε την ώρα που προσέρχεται. Μπήκα ξυρισμένος, λέει, και βγήκα. Και βγήκαμε με γένεια. Αξίριστη, λέει. 40 ήτανε... ώρες εδώ άρυπνοι να αγωνιούμε και να προσπαθούμε. Να πούμε και ένα μπράβο. Εντάξει. Ακριβώς. Καταφέραμε έστω αυτά τα 18,3 δις. Κάτι είναι 18,5 δις. Και είναι σημαντικό το ποσό αυτό, όπως λένε και οι εφημερίδες σήμερα. Ενώ, φίλες και φίλοι, πάμε σε νέες περικοπές. Γιατί το μεσοπρόθεσμο, αυτό το σχέδιο δηλαδή. Να το πω πολύ πολύ απλά. Το μνημόνιο ζητάει 4 δις. Το μεσοπρόθεσμο θα πέσει έξω 1,3%, δηλαδή 2,5 δις. Άρα εκτός των 4 δις θα έχουμε και μέτρα 2,5 δις. Θα σας πω και κάτι άλλο. Αυτό το χρόνο υπολόγιζαν ότι 400 εκατομμύρια θα είναι ένας θετικός απολογισμός. Και τελικά ξεκίνησε ο χρόνος με 300 δις μέσα.
Άρα πάμε σε νέες μειώσεις και επικουρικών συντάξεων και μισθών από 1η Απριλίου. Απογραφή συνταξιούχων, Μάγδα. Απογραφή συνταξιούχων. Πώς θα γίνει, τι ακριβώς χρειάζεται να ξέρετε, ποια είναι η διαδικασία. Θα τα αναλύσουμε όλα εδώ με πίνακες, αναλυτικά, να ξέρετε τα τι και τα πώς. Επίσης, ποια είναι η διαδικασία για να μην ταλαιπωρηθείτε. Τα έχει ετοιμάσει εδώ ο Γιώργος τόσο απλά για να καταλάβετε τι πρέπει να κάνετε. Να δούμε την απογραφή η οποία γίνεται και να σας με δώσουμε πήρα τηλέφωνο τον πίνακα από το Σίγρι. Μπράβο. Η κάρτα 125 είναι. Με πήραν τηλέφωνο πριν από 20 λεπτά από το Σίγρι, από το καφενείο. Εκεί είναι ο Μιχάλης ο Χιώτης με πάρα πολύ κόσμο που έχουν μαζευτεί πρωί-πρωί για να πιούν το καφεδάκι τους. Και με ρωτήσαν και για την απογραφή, αλλά και για τα μέτρα. Αν θα πάμε σε νέα μέτρα, ακριβώς αυτό που έλεγες. Θέλω να τους πεις μια καλημέρα που μας βλέπουν τέτοια ώρα. Η κάρτα 125 δείχνει την απογραφή που πρέπει να γίνει σε ό,τι αφορά τις άγαμες θυγατέρες. Τσεμεδέ λοιπόν. Στα κεντρικά γραφεία του Τσεμεδέ ή στα υποκαταστήματα. Τέλεια. Στο ΝΑΤ θα πάτε στα κεντρικά ή στα λιμεναρχεία. Να εξηγήσω εδώ. Βεβαίως. Όπου ζητάει το ΝΑΤ να πάτε σε τράπεζα και δεν υπάρχει τράπεζα, μπορείτε να πάτε στο λιμεναρχείο. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. ΟΓΑ. Όσους αφορά βεβαίως το ΟΓΑ, θα πρέπει να απευθυνθείτε στους ανταποκριτές σας. Και το Ταμείο των Ναυτικών Πρακτόρων, το Ταμείο των Αρτοπιών, το Ταμείο των Πρατηριούχων στα ΕΛΤΑ έως 15 Δευτέρου. Ενώ όλοι οι υπόλοιποι έως 28 Δευτέρου. Αυτά λοιπόν σε ό,τι αφορά την εξέλιξη δηλαδή έως την Παρασκευή. Δηλαδή την Παρασκευή που μας έρχεται. Η Ευρώπη ζήτησε συγγνώμη λέει από τον Νότο γιατί τους πιέζει ιδιαίτερα. Ναι, αλλά το θέμα είναι τι γίνεται από εδώ και πέρα. Μπράβο. Και τη συγγνώμη πρέπει να ξέρεις πότε τη ζητάς και για ποιο λόγο τη ζητάς. Και από μένα θα έχεις μια διαρκή συγγνώμη. Εντάξει. Καλά, εντάξει. Λοιπόν, πάμε στα θέματά μας. Σύνδεση με Θεσσαλονίκη. 6:52 πρώτα λεπτά. Πάμε γρήγορα. Πάμε στο Σταύρο τον Ιωαννίδη. Στη σύνδεσή μας. Να του πούμε μια καλημέρα. Έλα, Σταύρο, καλημέρα. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη. Πολύ ωραία. Κρύα η Θεσσαλονίκη σήμερα. Παγωμένη στους 0 βαθμούς η θερμοκρασία. Έχουμε επικαιρότητα στην πόλη με τους αγρότες. Όπως είπατε και εσείς, στις 12 η ώρα είναι το συλλαλητήριο που προγραμματίζει η ΠΑΣΥ στο κέντρο. Θα έχουν και τρακτέρια αγρότες. Ενώ βέβαια αύριο είναι η μεγάλη πανελλαδική συνδιάσκεψη που καλούν οι Λαρισαίοι αγρότες με εκπροσώπους άλλων μπλόκων για να αποφασίσουν αν θα σκληρύνουν τη στάση τους, κάτι βέβαια που συζητιέται στους κύκλους τους και πώς, δηλαδή αν θα έχουμε κλείσιμο δρόμων και πώς, με ποιον τρόπο θα πιέσουν οι αγρότες από εβδομάδα. Πάντως όπως φαίνεται είναι δυσαρεστημένοι από όσα τους είπαν. Για αγρότες μιλάμε, για μπλόκο μιλάμε. Μπράβο. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, και βέβαια, δεν είναι μέσα σε όλα αυτά είναι και το πώς περνάνε οι πολίτες της Θεσσαλονίκης. Έτσι. Λοιπόν, υπάρχουν προβλήματα. Με ρωτούν για την ανεργία, με ρωτούν για το ΙΚΑ, για τις κατασχέσεις του ΙΚΑ, με ρωτάνε για τις συντάξεις, με ρωτούν για τους μισθούς, με ρωτούν για το επίδομα θέρμανσης που μπορούν να πάρουν και θα δείξει η Μάγδα σε λίγο ποια είναι η διαδικασία. Δηλαδή, ο κόσμος περνάει δύσκολα. Πολύ δύσκολα περνάει ο κόσμος. Ο κόσμος ανησυχεί πολύ. Αυτό δεν το καταλαβαίνουν μερικοί αγόρι μου. Δεν το καταλαβαίνουν. Υπάρχουν παιδιά αυτή την ώρα που μπήκανε για να σπουδάσουν δημοσιογράφοι και τους λένε θα γίνεται κλωστοϊφαντουργή. Υπάρχουν παιδιά, Μάγδα, και μπορείς να διαβάσεις τα μηνύματα. Βράζει η περιφέρεια στην κυριολεξία. Μπήκανε για λογιστές και τους λένε θα γίνεται κατσαρολάδες. Καταλαβαίνεις τώρα τι γίνεται. Και ο γονιός που πληρώνει αυτή την ώρα ώστε το παιδί του να σπουδάσει αυτό που θέλει, δεν μπορεί. Στο τελευταίο έτος να του λένε φεύγεις από το Κιλκής, πας στις Σέρες ή από τις Σέρες, πας στην Καστοριά και από την Καστοριά, πας στην Κεφαλονιά και από τον Πύργο, πας στα Τρίκαλα και από τα Τρίκαλα πας δεν ξέρω πού. Εδώ υπάρχει θέμα λοιπόν. Να σας αναφέρω ένα παράδειγμα. Μας στείλαν τα παιδιά από την κίνηση σπουδαστών τμήματος πληροφορικής και μέσω μαζικής ενημέρωσης από τα ΤΕΗ Πάτρας. Μας στείλαν το μήνυμά τους και από τον πύργο Ηλίας. Μου λένε, Μάγδα Γιώργο, εμείς λέει είμαστε πληροφορικής και ΜΜΕ που σπουδάζουμε και θα μας πάνε μηχανικούς πληροφορικής. Που δε μία σχέση έχει το ένα με το άλλο. Μηχανική πληροφορική. Δεχτήκαμε καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδος δεκάδες μηνύματα, κυρίως στο email από νέα παιδιά, από φοιτητές που ενδεχομένως παρακολουθούν και την εκπομπή. Μας ζητήσαν η δική τους φωνή να βγει από αυτή την εκπομπή. Μπήκανε ξυρισμένοι και βγήκαν αξίριστοι από τα ΤΕΗ. Για βάλτε λίγο του Σαμαρά να δούμε τι είπε. Λοιπόν, τα ίδια πάθαν τα παιδιά.
Και είναι σοβαρό. Τα παιδιά μπορεί... άλλο ξεκινήσαν να σπουδάσουν και άλλο πτυχίο τελικά θα πάρουν. Και υπάρχει και ένα θέμα. Είναι το συνταγματικό θέμα, θέμα. Και το οικονομικό θέμα. Είναι δύο λοιπόν τα θέματα. Ότι αλλάζουν επαγγελματικό προσανατολισμό τα παιδιά εν το μέσο τη χρονιά και η οικογένεια πρέπει να στηρίξει αυτά τα παιδιά στην αλλαγή. Δηλαδή να κάνει μετακόμιση, να βρει άλλο σπίτι. Και υπάρχουν πολλές οικογένειες που οι γονείς είναι άνεργοι. Έτσι. Που οι γονείς δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν, Γιώργο, σε αυτή τη μεγάλη και αλλαγή. Και πληρώνουν και στερούνται. Θέλουμε λοιπόν όλα τα παιδιά στο καλημέρα παπάκι Sky. Καλημέρα, παπάκι Sky.gr. Την άποψή τους. Θα επανέλθουμε στο θέμα. 48-0-170-171 και 2. Αυτό το Σαββατοκύριακο λοιπόν θα μεταφέρουμε τα δικά σας μηνύματα, τις δικές σας αγωνίες. Είμαστε δίπλα στους φοιτητές. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό, όπως και τα θέματα της καθημερινότητας. Είπαμε Θεσσαλονίκη σήμερα στις 12 η συγκέντρωση των αγροτών. Και από εκεί και πέρα έχουμε όλα τα άλλα θέματα, Σταύρο. Θα δούμε την αλλαγή που έκαναν την τελευταία στιγμή. Σε αυτό το νόμο που ψήφισαν, δεν ξέρανε τι ψηφίζανε στη Βουλή. Ψήφισαν μόνο για το τρίτο παιδί του τρίτεκνου και για το τέταρτο του τετράτεκνου επίδομα. Τα άλλα, πού πάνε τα άλλα. Ξεχάσαν, τα πετάμε. Ή είναι πινακίδες να τις παρκάρουμε στην εφορία. Κατάλαβες τώρα τι γίνεται. Μιλάμε για τρελά πράγματα. 5 λεπτά πριν από τις 7 και εμείς θα καλημερίσουμε. Σε ευχαριστούμε, Σταύρο. Ακριβώς. Καλή συνέχεια, θα τα πούμε καιρό. Τον Αλέξανδρο Μητρόπουλο. Καλημέρα, κύριε καθηγητά. Λησμόνησαν να βάλουν τις προϋποθέσεις για το πρώτο και δεύτερο. Τους το λέγαμε και των εισηγητών τους. Λέει όχι, λέει έχει προβλεφθεί. Μα δεν έχει προβλεφθεί νομοτεχνικά. Μάλιστα. Θέλω να πιστεύω ότι δεν ήταν σκόπιμη η αποσιώπηση και η μη συμπερίληψη λέει, των συγκεκριμένων. Άμα το δουν αυτοί. Για πού να ξέρουν ότι εμείς το είδατε το είχατε δει. Όχι, το είχατε δει. Το είχατε επισημάνει, είχατε εκφράσει φόβους εδώ. Ότι δηλαδή υπάρχει πρόβλημα στο πρώτο και στο δεύτερο παιδί. Τι κάνανε λοιπόν. Φτιάξανε ένα νόμο τούτον εδώ και δημοσιεύτηκε και στην εφημερίδα της κυβερνήσεως. Που λέγανε τι. Ότι φαινόταν αυτό, δεν καθοριζόταν επαρκώς, διότι στη νομική... Δεν προέκυπτε. Δεν προέκυπτε. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να δούμε. Εδώ είναι η εφημερίδα της κυβερνήσεως. Ήρθε τέταρτο μνημόνιο, θα τα πούμε ύστερα. Και βέβαια μνημόνιο, αυτό το μεσοπρόθεσμο που λέει καινούργια μέτρα έτσι. Και λέει 1002. Αλέξο Τσίπρα σήμερα. Μαζί μας, μέσα στα κόκκινα σήμερα είσαι έτσι. Για να υποδεχτώ τον Αλέξη Τσίπρα. Βεβαίως, αρχηγός της εξωματικής αντιπολίτευσης. Είναι σημαντικό που θα τον έχουμε σήμερα εδώ και είμαστε. Θα χαρούμε πολύ να δεχτούμε τα δικά σας μηνύματα και να τα μεταφέρουμε στον κύριο Τσίπρα. 210-48-0-171 και 2 το email μας. Το καλημέρα παπάκι.sky.gr. Και για την καθημερινότητα και για τα δικά σας προβλήματα, για τις δικές σας αγωνίες και όλα τα θέματα που σίγουρα θέλουμε να τον ακούσουμε και με καιρό. Να δούμε πρώτα το γενικό καιρό, να δούμε τα μερομήνια τι ακριβώς λένε. Για τα μερομήνια μιλούν για κρύο, πάρα πολύ κρύο σήμερα και αύριο. Τα μερομήνια δίνουν Δευτέρα και Τρίτη κάπως καλύτερα τα πράγματα, αλλά από Τρίτη βράδυ, Τετάρτη, Πέμπτη, αλλάζει ξαναχαλάει. Πάλι, εδώ είναι τα μερομήνια, να σας τα εξηγήσω. Χειμωνιάτικο το σκηνικό και θέλουμε με λεπτομέρειες λοιπόν, τα ημερομήνια. Πόσα έχει σήμερα ο μήνας? Σήμερα 9. Ο μήνας έχει 9. Είμαστε βεβαίως στην καρδιά των τοπικών φαινομένων, όπως λέει ο Ανδρόνικος. Γιορτάζει ο Νικηφόρος σήμερα, αλήθεια. Νικηφόρος Βασιλιάδης, Νικηφόρος Βαλεσκατζής, Λος Άντζελες ο ένας, Πειραιά ο άλλος. Χρόνια λοιπόν, πολλά. Έως και Δευτέρα, Δευτέρα πρωί θα έχουμε αυτά τα φαινόμενα. Δευτέρα και Τρίτη τα πράγματα καλυτερεύουν και βέβαια Τετάρτη και Πέμπτη θα έχουμε άστατο καιρό, ενώ μεγάλη κακοκαιρία θα έχουμε 22 και 23 Φεβρουαρίου. Για να δούμε ο Ανδρόνικος. Είναι το μεθεπόμενο Σαββατοκύριακο. Είναι διπλό βέλος και κρύο. Και αέρας και βροχή και χιόνι, όλα μαζί θα τα έχει εδώ. Όταν βλέπετε διπλό και κύκλο και αστεράκι, 23 με 27 ο Φλεβάρης, ο Κουτσοφλέβαρος θα δημιουργήσει μεγάλο πρόβλημα. Και θα ακολουθήσει αυτή την κακοκαιρία ένας καλός καιρός από 19 και μετά. Αυτά φίλες και φίλοι αναφορικά με τα μερομήνια. Να πούμε και μια καλημέρα στον κύριο Ανδρόνικο. Ένα βεβαίως πρωινό νομίζω ότι πρέπει να τον φιλοξενήσουμε βεβαίως εδώ. Να ο Ανδρόνικος ο Σκοπελίτης. Έτσι λίγο πριν την άνοιξη. Ήρθαν και εφημερίδες, πάμε στο γενικό του καιρού για να δούμε τι μας δίνει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία και αμέσως μετά θα δούμε τις θερμοκρασίες για την 6 και 59 και 16. 12 βαθμοί στη Βόρεια Ελλάδα με βροχές στη Θράκη μας. Χιόνι στην Κεντρική Μακεδονία και τη Δυτική Μακεδονία, βροχές στη Δυτική Ελλάδα, βροχές στην Πελοπόννησο. Η Στερεά Ελλάδα και αυτή θα δεχθεί μπόλικο νερό. Έκανε κρύο, πολύ κρύο το πρωί στην Αθήνα. Βροχές στην Κρήτη, βροχές στο Ανατολικό Αιγαίο. Χθες είχε και χιόνια στην Ηλία. Έξι μποφόρ στην περιοχή του κυρίου Μητρόπουλου. Έτσι, στην πατρίδα μου. Μπράβο. Έξι μποφόρ στο Ιόνιο και το Αιγαίο. 10 δευτερόλεπτα πριν από τις 7.
Σας καλημερίζουμε, σας καλωσορίζουμε. Πάρτε χαρτί και μολύβι. Ξεκινάμε σε λίγο την επικαιρότητα, η οποία επικαιρότητα έχει πάρα πολλά θέματα, όπως επίσης και όλα αυτά τα οποία μας ενδιαφέρουν για μισθούς, συντάξεις, επιδόματα, φόρο ακινήτων. Τι θα γίνει με τρίτεκνους, πολίτεκνους, τι θα γίνει μας, με τις οικογένειες. Περιμένουμε τα δικά σας μηνύματα, τους φοιτητές. Μπράβο. Λοιπόν, γρήγορο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Είστε στη δικιά σας εκπομπή με τους δικούς σας ανθρώπους και τα δικά σας θέματα. Η ώρα είναι 7 και 6 πρώτα λεπτά. Σας καλημερίζουμε, σας καλωσορίζουμε. Ευχόμαστε ό,τι το καλύτερο στο σπιτικό σας. Χρόνια πολλά στον Νικηφόρο που γιορτάζει σήμερα. Δύο φίλους Νικηφόρους έχω. Τον Νικηφόρο το Βασιλιάδη στον Πειραιά και τον Νικηφόρο το Βαλασκατζή στο Λος Άντζελες. Λοιπόν, έχω κι εγώ ένα. Ναι. Ένα νεαρό παιδί που είναι τραγουδιστής από την Πρέβεζα. Ο γνωστός ο Νικηφόρος. Καταπληκτικός τραγουδιστής. Σπουδαίος καλλιτέχνης. Και μεγάλες επιτυχίες. Να είναι καλά. Πάμε λοιπόν να δούμε όλη την επικαιρότητα. Μαζί μας είναι ο Αλέξο Μητρόπουλος. Να τον καλημερίσουμε και πάλι. Κύριε είχαμε καθηγητά, προβλέψει. Και ο Αντώνης ο Μουζάκης, ο οποίος είναι εδώ, είναι με τα φορολογικά, ο φόρος ακινήτων, όλα αυτά τα θέματα που μας ενδιαφέρουν, ναι κύριε καθηγητά. Είχαμε προβλέψει ότι το εφάπαξ, ναι, η επικουρική σύνταξη, ναι, και ο 14ος και 13ος στον ιδιωτικό τομέα, ναι, θα τα κόβανε το 2014. Φαίνεται ότι με το 4ο μνημόνιο, δηλαδή την επικαιροποίηση του 3ου μνημονίου, μάλιστα, του μεσοπρόθεσμου, φαίνεται ότι έρχεται γρηγορότερα η δραστική παρέμβαση σε αυτούς τους τρεις θεσμούς. Το ξαναλέω, το ξαναλέω. 14ος δώρο Χριστουγέννων, δώρο Πάσχα, επίδομα αδεία στον ιδιωτικό τομέα, εκεί έχει μονομήνει, ναι, εκεί έχει μονομήνει, και το εφάπαξ και η επικουρική σύνταξη κινδυνεύουν, διότι θα ζητήσει 4 έως 5 δις με το μεσοπρόθεσμο του μεσοπρόθεσμου. Δηλαδή να πούμε στους τηλεθεατές σας ότι εχθές αυτό που κατατέθηκε είναι το 4ο μνημόνιο, οι συμπληρωματικές περικοπές, κυρίως από μισθούς και συντάξεις το 2013. Και άλλα μέτρα δηλαδή. Και άλλα μέτρα. Μάλιστα. Γιώργο, είστε απόλυτα σαφείς. Είχα μείνει από το προηγούμενο και φαίνεται πάμε εκεί. Εγώ εύχομαι να μην επαληθευτώ. Επειδή θα είναι σε λίγο ο κύριος Τσίπρας κοντά μας, φίλες και φίλοι, θα του θέσω το θέμα αυτό, πώς το βλέπει. Θα μας πει λοιπόν ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης τα πώς και τα αν γιατί. Αν μπορεί να αλλάξει ακριβώς κάτι πάνω σε έχουμε αυτό. Γιατί, και ναι, κυρίως ο δημοσιονομικός πολλαπλασιαστής έξω από το κτίριο τον ενθυμίστε, τον κύριο Τσίπρα, να λέει ότι αυτό μου είπαν εδώ, τι γίνεται με θα τα το μέτρα. Πάμε. Θα το πάμε αναλυτικά το θέμα αυτό για να καταλάβει ο κόσμος το έγκλημα που έγινε εναντίον της Ελλάδος, εναντίον της χώρας μας, από αυτούς που ήρθαν. Εγώ νομίζω ότι αυτός ο πολλαπλασιαστής μπήκε επίτηδες για να ισοπεδωθεί η χώρα. Λοιπόν, θα πάμε στα τηλεφωνήματα, θα πάμε στις πρώτες διαπιστώσεις του κόσμου, θα δούμε αυτό το αναπίστευτο φόρο των ακινήτων, θα δούμε γιατί θα μειωθούν οι συντάξεις και οι μισθοί, θα δούμε ποια επιδόματα επηρεάζονται. Έρχεται εδώ η κυρία Μπέκου. Βεβαίως, η κυρία Μπέκου, η κυρία Έφη Μπέκου, που μπράβο, είναι η Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Εργασίας και Πρόνοιας, για να δούμε αυτό το πολύ μεγάλο θέμα των επιδομάτων. Έτσι. Το ζητάτε κι εσείς εδώ, το τι επίσης θα γίνει με τα επιδόματά σας. Διότι υπήρχε μια σύγχυση με το πρώτο, δεύτερο και τρίτο παιδί. Ποιοι λοιπόν θα το πάρετε, τα πάντα θα τα αναφέρουμε εδώ και θα λύσουμε κάθε απορία. Ακριβώς, τα επιδόματα τρίτεκνων και πολύτεκνων, γιατί πληρώσαμε τον ίδιο φόρο δύο φορές, γιατί υπάρχει ασφυξία στην οικοκυριά, γιατί υπάρχει στάση πληρωμών σε ό,τι αφορά τις οικογένειες. Έκανε στάση πληρωμών το κράτος, κάνουν και οι οικογένειες στάση πληρωμών. Αυτό το αντιλαμβάνεται κανείς. Και βέβαια η άμεση σύνταξη που λένε ότι θα δοθεί σε 60.000 αναπήρους, ενώ τα πολυτεχνικά επιδόματα από τον Ιούλιο και μετά. Πάμε εφημερίδες, θα δούμε τα πρωτοσέλιδα, να δούμε τι ακριβώς γράφουν σήμερα και αμέσως μετά απαντάμε στις δικές σας ερωτήσεις και στα δικά σας θέματα. 20 μέρες αυτός ο Βήχας. Λοιπόν, πάμε κοντά-κοντά λοιπόν. Επιπλέον πόροι στην Ελλάδα. Παρότι ο κοινοτικός προϋπολογισμός συρρυκνώθηκε, ικανοποίηση Σαμαρά, 18 δις. Συνέδριο αλλαγών στη Νέα Δημοκρατία στα τέλη Ιουνίου. Νέα Ελλάδα θα γίνει η Νέα Δημοκρατία, από ό,τι φαίνεται. Και αποτρεπτικός ο φράχτης για τους λαθρομετανάστες. Σκληραίνουν οι αγρότες. Συνεχίσει σκέψεις. Θα γίνει στην Ήπειρο σήμερα. Και να πούμε, Γιώργο, ότι και στην Ήπειρο, στο Λούρο, και ναι, εκεί έχουν μπλόκο. Ενισχύουν, όπως είπαμε νωρίτερα, τα μπλόκα οι αγρότες. Είπαμε ακριβώς ότι στην Θεσσαλονίκη σήμερα θα έχουν οι αγρότες το συλλαλητήριό τους και αύριο θα αποφασίσουν στη Λάρισα τις περαιτέρω κινητοποιήσεις τους. Έτσι. Πάμε με την Αυγή να δούμε τι ακριβώς γράφει. Σύμβουλος Σαμαρά στη λίστα Λαγκάρτ.
Ο Σταύρος Παπασταύρου, προϊστάμενος διεθνών σχέσεων του Πρωθυπουργού, βρίσκεται στη λίστα Λαγκάρτ και παράλληλα είναι δικηγόρος κλπ. Σύμβουλος λίστα Λαγκάρτ, ισιώνω τις εφημερίδες που μου λένε οι φίλοι, βεβαίως. Αυτά λοιπόν από την Αυγή και την πρώτη σελίδα. Και κάθε Κυριακή με την Αυγή, η Le Monde Diplomatique ήταν με την Ελευθερωτυπία κάποτε και τώρα είναι με την Αυγή. Μεγάλη επιτυχία της Αυγής. Έτσι. Αρχίζεται και. Ναι. Δημοκρατία. Στο μηδέν με στουρνάρα. Στο νέο φόρο ημιυπαίθρη και αυθαίρετα. Όλα μέσα. Όλα μέσα. Και ημιυπαίθρη και αυθαίρετα και αγροτεμάχια. Σημειώστε και να τα πούμε. Βέβαια. Φέρνουν άρον-άρον στο 2013 τα μέτρα του 2014 για να καλυφθούν οι αστοχίες. Καλπάζει ακρίβεια παρά τις επίσημες ανακοινώσεις. Βλέπετε εδώ, η Τρόικα ζητεί λουκέτα στα τρία μεγάλα νοσοκομεία. Σε μεγάλα νοσοκομεία, ναι. Έτσι, σε μεγάλα νοσοκομεία. Βεβαίως. Και θα ο Γιωργάκης. 10.000 κλίνες. Μπορεί να κάνει zoom. Είναι ο Γιώργος με το παπάκι. Θυμάστε που έδινε το παπάκι. Ναι. Ο Γιωργάκης αρθρογραφεί για τον Άγιο Βαλεντίνο. Ο κόσμος καίγεται. Έτσι, σελίδα 9. Για να δούμε μπάσκετ. Όχι το παπάκι το μεγάλο. Το παπάκι πάει στην ποταμιά, τραγουδάνε. Όχι, είναι και το πιο μοντέρνο με το παπάκι. Το παπάκι τσίου που λέει. Καλά, ρε παιδάκι μου, τώρα τι το θέλε. Το παπάκι. Έτσι, αρθρογραφεί και για τον Άγιο Βαλεντίνο. Σε τσέχικο site. Με αφορμή την ημέρα των ερωτευμένων για τις κακοποιημένες γυναίκες. Αυτά. Το παπάκι πάει στην ποταμιά. Θα είχε ενδιαφέρον πάντως ο κυρίος Παπανδρέου να γράψει και ένα άρθρο για το πώς καταστρέφεται η Ελλάδα. Πώς έσωσε την Ελλάδα. Και να μας πει όχι μόνο πώς την έσωσε, πώς την ισοπαίδωσε. Μάλιστα. Και να μας πει και για αυτή την περιβόητη σχολή ηγετών που ήθελε να φτιάξει. Που θα ισοπεδώνουν τις χώρες. Στελέχη διασύνση. Μπράβο. Τέτοια θέλω να διαβάσω. Αγροτομάχια, πώς γλιτώνεται το φόρο, οδηγός επιβίωσης για τη συμπλήρωση του νέου ΕΕ9. Ο Σαμαράς γυρίζει με 16,5 δις ευρώ. Για την επταετία 14 έως 20 και συν 2 που θα δοθούν, 16,5 αυτά. Και είπε χθες είμαστε άϊπνοι 40 ώρες, μπήκαμε ξυρισμένοι και βγήκαμε αξίριστοι και εμφανώς κουρασμένος ο κύριος Σαμαράς. Αυτά λοιπόν από την Ελλάδα αύριο. Πάμε στο Έθνος, πρώτο κύμα εξόδου από το δημόσιο. Βλέπετε εδώ, φίλες και φίλοι. Υπάρχει πρόγραμμα, Γιώργο, το οποίο θελωθεί το πρώτο τρίμηνο. Και θα μας το εξηγήσετε. Βεβαίως, βεβαίως. Κερδισμένη η Ελλάδα στη μάχη των Βρυξελών. Πήραμε κοινοτικά κονδύλια 16,3 δις. Αντί 14,5, δώσαν άλλα 2. Μια χώρα η οποία είναι με το πρόσωπο κάτω. Έγκλημα στο Αγία Σοφία. Πρώτο θέμα στην Σαββατιάτικη Ελευθερωτυπία. Δύο παιδιά έχασαν τη ζωή τους. Μηνυτήριες αναφορές. Μικρή ανάσα εν μέσω λιτότητας. Με τα 18,5 δις, 16-2 και ατομικές συμβάσεις σε 600.000 εργαζομένους. Γιώργο, εδώ είναι τραγωδία, έτσι. Πάμε σε γενίκευση του μέτρου, δηλαδή αδρανοποιείται ο μηχανισμός της συλλογικής σύμβασης. Μάλιστα. Πολλοί εργοδότες φεύγουν από τα σωματεία τους για να μην δεσμεύονται. Μάλιστα. Από τις συλλογικές. Πάμε σε γενίκευση των ατομικών. Ακριβώς. Ακόμη πιο βαθιά στη μαύρη τρύπα, το ευρωπαϊκό κουστούμι λιτότητας πιο στενό τώρα για την Ελλάδα 6 μέρες. Και φαίνεται, κύριε Μουζάκη, ότι θα αγριέψει και η φορολογία, έτσι. Αυτό είναι το ζητούμενο, ότι αγριεύει η φορολογία συνέχεια. Το ζήτημα είναι όμως ότι δεν έχουν οικοκυρία και επιχειρήσεις τα αναγκαία για να τα απεξέλθουν. Μάλιστα. Δεν πιάνει τα έσοδα, δεν τα πιάνει. Κοινωνικός τουρισμός, μπράβο, κοινωνικός τουρισμός, περικοπή 3,5 εκατομμυρίων διανυκτερεύσεων. Βλέπετε εδώ ότι θα είναι λιγότεροι αυτοί που θα πάνε στον κοινωνικό τουρισμό. Εφημερίδα Συντακτών. Η μεγάλη ληστεία. Βλέπετε εδώ την πρώτη σελίδα, έτσι, της εφημερίδας. Με τα μέτρα παίρνουν 13,2 δις από μισθούς, συντάξεις, φόρους για να λάβουν τη δόση των 2,8 δις. Αυτή είναι η εξέλιξη. Ιδιωτεύει μέχρι νεοτέρας, Καραμαλής, παρόν στη Βουλή. Αλλά δεν έχει μιλήσει ποτέ στο Βήμα. Έβλεπα από χθες ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο που έλεγε το ποιοι μιλούν. Μάλιστα. Και ποιοι όχι στη Βουλή. Υπάρχουν βουλευτές και από τους πολύ γνωστούς από το κλασά τους που δεν έχουν μιλήσει ποτέ. Τι κάνουν έτσι. Ρίζος πάστης. Οι σοφοί μιλούν σπάνια, κυρία Τσίπρα. Μάλιστα. Λοιπόν, μοιράζουν χρήμα στα μονοπόλια με κόντρες στη μοιρασιά. Ρίζος πάστης. Πρώτη σελίδα σήμερα. Ωραία τάκα, κύριε καθηγητή. Πάμε στον τύπο. Πακέτο 18,3 δις για έξοδο από την κρίση. Καψώνει τις εφορίες σε φοιτητές και 18άριδες μαθητές. Πρέπει να υποβάλουν φορολογική δήλωση και να μαζέψουν αποδείξεις για να μην πληρώσουν φόρο. Λοιπόν, να πούμε εδώ πέρα το εξής, Γιώργο, ότι για πρώτη φορά εφέτος όλοι όσοι είναι πάνω από 18 ετών θα υποβάλουν δηλώσεις. Όμως, ναι, θα σημειώσουμε και επίσης το εξής, ότι αν τυχόν δεν έχουν καθόλου εισόδημα ή αν δεν έχουν κανένα τεκμήριο διαβίωσης, ναι, δεν θα έχουμε αυτή την ελάχιστη δαπάνη των 3.000 ευρώ, άρα δεν θα πληρώσουν φόρο. Ξαναλέω, μόνο στην περίπτωση που δεν έχουν
Αντικειμενικές δαπάνες, δηλαδή δεν έχουν ένα σπίτι, δηλαδή δικό τους που να μένουν μέσα. Αν ο παππούς έχει γράψει τον εγγονό ένα διαμέρισμα, πρέπει να μαζέψει αποδείξεις. Εκεί λοιπόν έχει, τον πιάνει. Λοιπόν έχει αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης. Δεν λέει και για το αυτοκίνητο σου. Μα τι λέμε τώρα, τι θα σου πει ο κύριος Μουζάκης, τα ξέρει όλα. Βλέπετε εδώ, γκάφα μανιτάκι απολύει 460 υπαλλήλους, κατεδαφίζει το ΙΚΑ, γράφει η εφημερίδα μια σήμερα. Μια μεγάλη αδικία διαδηλώσαμε χθες, όπως αναφέρθηκες νωρίτερα, και στο τρίτο θεραπευτήριο, στο κέντρο των Αθηνών, που πηγαίναν κυρίως στοχοί άνθρωποι ασφαλισμένοι, θέρμα σόλωνος, διαδηλώσαμε χθες. Νόμπα Ζαράν, η εξέγερση της Ευρωβουλής απορρίπτει ευθέως τη χρυσή συμφωνία των Βρυξελών για μείωση του προϋπολογισμού. Ρομπάι. Το Ιτάριο Ρομπάι, έτσι. Βεβαίως. Εχθές από το Ρομπάι μάθαμε για την απόφαση των Βρυξελών. Μπράβο. Πρώτα. Κουμπαράς 18,3 δις για την Ελλάδα, βλέπετε εδώ, και με κατασχέσεις και αυτόφορο μπαλώνουν τη μαύρη τρύπα. Φόροι. Ελληνόμετρο. Για αυτούς που είναι έως 3.000 ευρώ. Μπράβο. Δηλαδή κυνηγούν τους μικρούς. Αυτούς που χρωστούν 200-500 ευρώ. Από 300 ευρώ και πάνω μάθα. Στην οικονομία λέγεται χερσαίες επιχειρήσεις. Πιάνεις πια ό,τι έχει μείνει. Ακριβώς. Και τζιμπάνω όμως τους μεγάλους. Κεφάλια παίρνει η νέα γενιά στο Πασόκ καρφί. Βλέπετε εδώ την πρώτη σελίδα. Και από εκεί και πέρα όλοι οι υπόλοιποι, έτσι. Ο αριστερός και ο δεξιός εφιάλτης του Τσίπρα. Ο αριστερός είναι ο Στρατούλης και ο δεξιός είναι ο Παπαδημούλης. Στρατούλης, Παπαδημούλης. Ναι, αριστερός και δεξιός. Κοίταξε, πρέπει να το κρατήσω. Σε λίγο ο κύριος Τσίπρας μαζί μας, φίλες και φίλοι. 2-10-48-00-170-174. Μια Ελληνίδα στο Βαλ γραφείο. Η Σμήνη Καρύδη βρέθηκε στα άδεια του Λευκού Οίκου, πλάι στον Πλανητάρχη. Έτσι, αυτά από την πρώτη σελίδα. Στην κόψη του ξηραφιού, νιους, πρώτη σελίδα σήμερα. Στα 18,3 δις το κέρδος της Ελλάδος, γράφει η Μακεδονία. Πεζόδρομος φαντασμάτων στη Θεσσαλονίκη. Βλέπετε εδώ, ο πεζόδρομος Θεσσαλονίκης με κλειστά μαγαζιά. Άδειες ο πεζόδρομος. Σπορτ Θεσσαλονίκη, ζήτημα τιμής για τον ΠΑΟΚ. Για πάντα εδώ, ο κορυφαίος της Ευρώπης, Γκραντ. Τον βλέπετε, ο Διαμαντίδης. Είμαι εδώ για την ΑΕΚ, λέει ο Μελισανίδης. Τίποτα δεν πάει χαμένο, Derby News. Για την ΑΕΚ είμαι πάντα εδώ, Μελισανίδης. Και εκπλήξεις με το καλημέρα, βλέπετε από τον Μίτσελ. Αυτά από τις εφημερίδες, φίλες και φίλοι. Όσες έχουν έρθει εδώ στην τηλεόραση του Sky, η ώρα είναι 7 και 18 πρώτα λεπτά, τηλέφωνα κόσμου, Μάρδα. Κύριε, κοίταξε, βλέπω τώρα τα μηνύματα τα δικά σας από το email μας, το καλημέρα@sky.gr, και μου λέει ο Στράτος, μου λέει, Μάγδα, γιατί τα λιμένα αρχιετικής δεν απογράφουν τους συνταξιούχους για την αποσυμφόρηση του ΝΑΤ. Να τα πρώτα μηνύματα. Ναι. Καλημέρα, να είστε καλά. Μας στέλνετε μηνύματα από την Ηλία, από τη Ζαχάρο, η κυρία Άννα. Γιώργο, λέει, σε παρακαλώ, πες κάτι να επαναφέρουν την ισόβια σύνταξη. Ναι. Για τις συντάξεις της κυρίας, πού μπορούμε να πάμε να απογραφείτε. Να απογραφούμε, ρωτάτε από το Ηράκλειο Κρήτης, κυρία Μαρία. Δώσαμε ήδη κάποια ταμεία, θα δώσουμε και τα υπόλοιπα. Για τον καιρό μας, λέει η φίλη μας η Πόπη από την Τρίπολη. Εδώ, λέει, βρέχει πάρα πολύ από την Τετάρτη. Βρέχει συνέχεια, λέει, και χιονίζει μάλιστα. Έχω πρόβλημα, λέει, με τη γυναίκα μου. Είναι ανάπηρη 84 ετών. Της κόψαν το επίδομα, μας λέει ο Γιάννης από τη Λέρο. Να είστε καλά. Είμαι καρκινοπαθής, Γιώργο, με ειδικές ανάγκες. Έχω καταθέσει τα χαρτιά μου στο ΚΕΠΑ. Το γνωστό πρόβλημα των κέντρων αναπήρων. Και περιμένω να περάσω επιτροπή 10 μήνες απλήρωτη. Είμαι σε απελπιστική κατάσταση, μας λέει Γεωργία, και όχι μόνο. Και για τον κύριο Τσίπρα έχουν αρχίσει τα πρώτα μηνύματα και έρχονται ερωτήματα. Μπράβο. Ο κύριος Τσίπρας θα επαναφέρει, λέει εδώ η κυρία Δήμητρα, την πολυτεχνική σύνταξη. Την ισόβια. Θα μας πει. Θα δεσμευτεί και θα δεσμευτεί. Θα μας πει. Μα είναι μεγάλη αδικία η περικοπή της. Και ρωτάει και για τις αγρότησες, για τα 65, λέει. Και βλέπω εδώ μηνύματα από το Εκουαδόρ, από τη Νέα Υόρκη. Γιατί σας έχω μια ωραία έκπληξη. Έτσι. Θα πάμε τώρα στα γρήγορα. Καλημέρα, έχεις από τη Γενέβη, από τον κύριο Τζόρτζη. Γιατί μας βλέπουν. Να είναι από το καλά καλημέρα, ο κύριος Τζόρτζης. Μας βλέπουν από το sky.gr ζωντανά αυτή Μπράβο. Την ώρα. Καλημέρα στην κυρία Παγώνα και στον κύριο Μουσούρη. Μας βλέπουν. Η κυρία Παγώνα είναι από τη Νέα Υόρκη και ζει στην Ιθάκη. Να είναι και καλά. Και μου λέει, Μάγδα, σε ευχαριστούμε. Ελληνοαμερικάνα γεννημένη εκεί, αλλά ο άντρας σας από εδώ. Παραδιά μας βλέπει καλημέρα, με τα κίνητα. Και Μάγδα, από λίγο. Τη Βιρτζίνια, από USA, ο Μπόμπι ο Τσουκαλά. Ο Μπόμπι ο Τσουκαλά. Καλημέρα από τη Ρία από το Σικάγο. Να είστε καλά. Μας βλέπει μέσα από το κινητό. Η θεία από το Σικάγο ή η Ρία. Η Ρία. Μακάρι να είχαμε μια θεία στο Σικάγο τώρα.
Ο Δημήτρης Σαββάκης από την Αγγλία. Έχουμε πολλού ομογενεί εκεί. Καλημέρα από τη Νέα Υόρκη. Ο κύριο Τέλειο Τάτση, επιχειρηματία. Ο Μιχάλης ο Δεμερτζής από την Κολομβία. Να είστε καλά. Κολομβία. Και ακόμη μακρύτερα. Ράδιο Κολομβία. Από το Εκουαδόρ. Καλημέρα στο Στέλιο, το φίλο μα. Περιμένουμε, λέει, την εκπομπή του Σαββάτου για να απολαύσουμε λίγο την Ελλάδα. Ευχαριστώ. Τώρα να δείτε απόλαυση. Να είστε καλά. Και ο κύριο Σταμάτη μα στέλνει την καλημέρα του και μα μιλάει για του τυφλού, για του διαβητικού. Όλα αυτά τα προβλήματα. Και του κόψαν τα επιδόματα. Ακριβώς. Να είστε καλά. Λοιπόν, αλλά... ευχαριστούμε πολύ. Από την Πάτρα, Γιώργο μου, τα μηνύματα μου, αυτά που πήραν από το χωριό σου που θα κλείσουν οι δρόμοι σήμερα στην Ήπειρο. Κοιτάξτε, ο καλύτερος... και θα αποκλείσουν οι αγρότες. Ο καλύτερο ρεπόρτερ είναι ο πατέρα μου. Ο οποίο μόλι έχουμε αλλαγέ, κάτι γίνεται στην Ήπειρο, παίρνει τηλέφωνο και λέει γίνεται αυτό. Κλείσαν. Με πήρε λοιπόν πριν ξεκινήσει η εκπομπή και μου λέει ο μπαμπά μου ότι έχουμε, μου λέει, μπλόκο και στο Λούρο. Στο Λούρο. Μπράβο, παπά. Λοιπόν. Καλύτερο ρεπόρτερ. Πέρασε πριν 20 ημέρες. Πάμε λοιπόν, θα πα να κάνει ένα ρεπόρτερ. Πέρασε το χωριό τη Μάγδα, θα ανέβει καρδίτσα τρίκαλα. Πάμε τώρα είναι το ριζοβούνι και το θεσπρωτικό. Πε. Το βρήκε στο ριζοβούνι. Μα τώρα. Αφού μου λέει ένα υποχρεωτικό. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο ριζοβούνι. Λοιπόν, πάμε. Λοιπόν, καλημέρα στου φίλου μα στο ριζοβούνι, στο θεσπρωτικό και όπου αλλού. Και αυτό είναι για σένα. Μπράβο. Να το διαβάσει, είναι για σένα αυτό. Σπύρο Αυλονίτη, από του Οθονού, 20 συνταξιούχοι ναυτικοί. Τους λένε πηγαίνετε στην Κέρκυρα, στην τράπεζα, να γραφτείτε. Και το ΝΑΤ λέει να πάνε στο λιμενικό ταμείο. Παρακαλώ πάρα πολύ τον Υπουργό Ναυτιλίας, Εργασίας, Οικονομικών και όποιος άλλος εμπλέκεται, σε όποια νησιά δεν υπάρχει τράπεζα, γιατί δεν υπάρχουν σε όλα τα νησιά τράπεζες, λοιπόν, να μπορούν οι ναυτικοί να πάνε να απογραφούν στα λιμεναρχεία. Κάντε το αυτό το πράγμα. Γιατί το πληρώνει το κράτος, ο έρμος, ο Έλληνας. Απλουστά τη διαδικασία. Μπράβο. Είναι αυτό τώρα. Ο καπτάν Σπύρος, μας λέει λοιπόν ότι είμαι στους Οθονούς, πού θα πάω να γραφτώ. Καταλαβαίνετε λοιπόν, το θέμα είναι πάρα πολύ μεγάλο. Πόσο καιρό φώναζες γι' αυτό. Μάλιστα. Για διαβασέ το. Εσύ, για σένα είναι αυτό. Είμαι άνεργη τρίτεκνη. Μένω Καλαμάτα. Ο πρώτος μου γιος σπουδάζει στην Αθήνα. Ο δεύτερος πρωτοητής στοιχείο. Τα αδέρφια πρέπει να επιβάλλεται να σπουδάζουν μαζί. Δεν νομίζω να διαφωνεί κάποιος. Τι δεν καταλαβαίνουν, μας έχουν εξαθλειώσει έλεος. Στα αδέρφια πρέπει να δώσουν μεταγραφή χωρίς ποσοτικό περιορισμό σε τέτοιους δύσκολους καιρούς. Αλλιώς θα αναγκαστώ να σταματήσω τον έναν. Αυτό ορίστε. Το τελευταίο, το αλλιώς θα αναγκαστώ να σταματήσω τον έναν, ναι. Το έχουν κάνει πολλές οικογένειες. Αναγκάστηκαν και σταμάτησαν τα παιδιά τους από τις σπουδές, γιατί δεν μπορούσαν να ανταπεξέλθουν στο πολύ μεγάλο βάρος το οικονομικό. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι έχουμε ένα περίγραμμα ειδήσεων. Έχουμε μισθούς, συντάξεις, επιδόματα. Έρχεται η κυρία Μπέκου από το Υπουργείο Εργασίας. Έχουμε τα ακίνητα, έχουμε τους φόρους, έχουμε χίλια δυο πράγματα. Για τα ρωτούν, έχουμε τα προνοιακά. Τα προνοιακά θα τα δώσουν, τα υπέγραψαν 4 του μηνός την προηγούμενη Δευτέρα. Έχουμε τη ρεσία. Υπάρχει μια διαδικασία 5-7 ημερών. Μέχρι τις 15 του μηνός θα τα έχετε πάρει στα χέρια σας. Έχουμε τη μεγάλη αποκάλυψη από πλευράς Αλφα Μπανκ. Η ίδια η τράπεζα λέει: γιατί πληρώνουν οι άνθρωποι και ΦΑΠ 11 και 12 όταν έρχεται το ΕΤΙΔΕ, όταν έρχεται αυτός ο απίστευτος φόρος των ακινήτων. Μαθαίνω ότι ο φόρος της ΔΕΗ θα παραμείνει έως το 2014, διότι λένε 2,8 δις πράξαμε. Αν βάλουμε τον άλλο φόρο, δεν είμαστε σίγουροι ότι θα τα πάρουμε. Κάτσε να πάμε με αυτόν στα σίγουρα στο 2,8 και βλέπουμε. Πάμε όλοι μαζί τώρα. 7:23 πρώτα λεπτά. Πάμε με τον κύριο καθηγητή, τον Αλέξο Μητρόπουλο. Πάμε με Μπούρλο, πάμε με Μουζάκη, πάμε με Παραδιά. Πάμε και με την Μάγδα τη Τζέκου, πάμε με όλους μαζί. Να πάρουμε ένα διάλειμμα για να μπορέσουμε να συντονιστούμε. Πάμε και με ένα break. Και πάμε με αγρότες, με εργαζομένους, με φοιτητές, με τα παιδιά που πήγανε για να σπουδάσουν, για παράδειγμα... Σε διάφορες περιοχές. Δημοσιογράφοι, για παράδειγμα, και τους λένε θα γίνετε τεχνητή, τεχνική. Πήγανε και τεχνητή, τεχνική τύπου και τους λένε θα γίνετε κλωστό υφαντουργή. Καμία σχέση με τις σπουδές τις οποίες κάνουν. Μου θυμίζει κάτι ειδικές κατηγορίες εργαζομένων που από μαγείρους τους κάνανε να φτιάχνουν βίδες στα ναυπηγεία επισημήτη, όταν έλεγε ότι θα μετεκπαιδευτούν οι άνεργοι που δεν μετεκπαιδεύτηκαν ποτέ. 2-10-48-0-170-171-172. Για τις ρυθμίσεις χρεών μετά αμέσως, να πεις και να εξηγήσεις τι θα γίνει με τις δόσεις, πόσες θα είναι και για ποιους βεβαίως. Έτσι. Και ρυθμίσεις στα ασφαλιστικά ταμεία, το ΙΚΑ γίνεται εφορία. Πάμε όλα πλέον, διάλειμμα, σε ένα λεπτό επιστρέφουμε. Η ώρα είναι 7:31 πρώτα λεπτά. Σας καλημερίζουμε, σας καλωσορίζουμε.
Ευχόμαστε ότι το καλύτερο σήμερα είναι Σάββατο με πάρα πολύ κρύο. 9 Φεβρουαρίου, με πάρα πολύ κρύο και η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από μείον 5 έως 13. Μείον 5 θα έχουμε στα ορεινά βεβαίως, διότι θα έχουμε και χιόνια κυρίως στη Μακεδονία. Πελοπόννησο, Αιγαίο και Ήπειρο θα έχουμε βροχή σήμερα και αύριο. Ο καιρός οπότε θα καλυτερεύσει, από Τρίτη. Δευτέρα προς Τρίτη θα φτιάξει λίγο ο καιρός. Η κυρία Παπαδοπούλου λαχτάρισε να πάει μέχρι το στούντιο γιατί έκανε πάρα πολύ κρύο σήμερα. Καλημέρα κυρία Παπαδοπούλου. Καλημέρα κυρία Παπαδοπούλου. Σας ευχαριστούμε θερμά. Η άλλη μεγάλη κυρία της παρέας είναι η Γενική Γραμματεύση του Υπουργείου Εργασίας, η κυρία Μπέκο. Καλημέρα κυρία Μπέκο. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλά είστε. Προσπαθούμε. Μεγάλη κυρία, δεν εννοεί στην ηλικία. Εννοώ η μεγάλη φιλοξενούμενη, αυτό εννοώ. Και στην, είναι τιμητικό για και στην τιμή και στην άποψη. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι δύο γυναίκες σήμερα, σε ό,τι αφορά τα επιδόματα, η κυρία Μπέκου και η κυρία Παπαδοπούλου, θα μας ανοίξουν τα μάτια να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Επίσης, Μάγδα, είναι. Είναι πολύ καλό που είναι η κυρία, που είναι μαμά. Έτσι, μπράβο. Τριών παιδιών. Ακριβώς εκεί, για να μπορέσουν. Παιδιών. Και τριών παιδιών. Ακριβώς. Τότε. Και ξέρει πολύ καλά άρα, και λοιπόν, το πρόβλημα. Μπράβο. Ωραία. Γιατί 400.000 οικογένειες περιμένουν σήμερα. 400.000 οικογένειες περιμένουν από εμάς σήμερα. Και παράλληλα, έχουμε. Έχουμε φίλες και φίλοι το τεράστιο θέμα των ιδιοκτητών. Εδώ είναι ο Στράτος ο Παραδιάς. Γι' αυτό έχουμε τον κύριο Παραδιά. Καθώς μαθαίνουμε ότι ενδέχεται ο φόρος μέσω της ΔΕΗ να συνεχιστεί και το 2013, ολόκληρο το 2013 και ενδεχομένως το 2014, θα το κουβεντιάσουμε και με τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος έρχεται. Μαζί μας ο κύριος Μουζάκης για τους φόρους, ο Αλέξο Μητρόπουλος για εν γέννη το ασφαλιστικό και ο άνθρωπος των συντάξεων, των επιδομάτων και των εργασιακών, ο κύριος Μπούρλος. Σας καλημερίζω όλους και παράλληλα. Και έχουμε την κυρία Μεσουρίδου, τη Θεοκλήτη, που είναι πρόεδρος Τριτέκνων. Εδώ είναι. Μαζί με τον κύριο Θεοτοκάτο, τον Βασίλη, που είναι ο πρόεδρος των Πολυτέκνων. Τρίτεκνοι και Πολύτεκνοι σήμερα πρωταγωνιστούν, γιατί είναι το μεγάλο θέμα των επιδομάτων, που θα μας πει και θα τοποθετηθεί η κυρία Μπέκιου και θα αποσαφηνίσει κυρίως ό,τι έχουμε ακούσει καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδος. Και καθ' όλη τη διάρκεια της κουβέντας με την κυρία Μπέκου θα είναι Μπούρλος Μητρόπουλος στον αέρα με τους εκπροσώπους Τρίτεκνων και Πολύτεκνων ώστε να καλύψουμε αυτό το τεράστιο θέμα γιατί σήμερα πρέπει να το τελειώσουμε. Δεν μπορεί να μην δίνεται το επίδομα στο πρώτο και στο δεύτερο παιδί και να δίνεται μόνο στο τρίτο και στο τέταρτο. Ναι, καλημέρα πρόεδρε. Καλή σας μέρα κύριε Αυτιά και σε όλους τους φίλους τηλεθεατές σας. Να είστε καλά. Δεν πρόκειται κανείς να πάρει επίδομα μέσα στο 2013. Όλα τα άλλα είναι κουβέντες του αέρα. Ξεκάθαρες κουβέντες. Για να καθαρίσουμε ένα-ένα τα θέματα. Πρώτον, καμία μητέρα από τις 175.000 οι οποίες λάμβαναν την ισόβια σύνταξη δεν πρόκειται ποτέ να πάρει σύνταξη. Ναι. Καταργήθηκε. Δεύτερον, καμία μητέρα που έπαιρνε το επίδομα του τρίτου παιδιού ή το πολυτεχνικό επίδομα, το επίδομα της πολυτεχνικής μητέρας που έχει ένα ή δύο προστατευόμενα παιδιά, μάλιστα, ούτε αυτή πρόκειται να πάρει κανένα επίδομα. Τελεία και παύλα. Καμία μητέρα η οποία έκανε το τρίτο παιδί ή το τέταρτο ή το πέμπτο και έπαιρνε την εφάπαξ παροχή των 2.000 ευρώ, του Καραμαλή, καμία από αυτές δεν πρόκειται να πάρει αυτή την παροχή. Μάλιστα. Στη συνέχεια, καμία μητέρα που έπαιρνε το επίδομα του τρίτου παιδιού, ναι, δεν πρόκειται να το ξαναπάρει. Τι μένει τώρα, τι μένει. Μένει αυτό το λεγόμενο επίδομα στήριξης παιδιών, ναι, το οποίο για να το πάρουν κάποιοι, εφόσον θα έχουν μέχρι 6.000 ευρώ εισόδημα να παίρνουν τα 40 ευρώ, αν έχουν μέχρι 12 να παίρνουν τα 2 τρίτα και αν έχουν πάνω από, μέχρι 18, από 12 μέχρι 18 να παίρνουν 13 ευρώ, αυτό θα αρχίσει η καταβολή του κατά πάσα πιθανότητα. Αύγουστο μαθαίνω εγώ. Το 2014. 31 Ιουλίου θα εσείς δούμε, μπαίνουν εκεί οι άδειες. Άρα λοιπόν βάζετε το περίγραμμα. Η κυρία που κάθεται δίπλα σας είναι μια συμπαθέστατη κυρία. Κυρία Μεσουρίδου. Ακριβώς, καλημέρα σας. Εκπροσωπεί τις τρίτεκνες οικογένειες στην Αττική, στην Αθήνα και η κυρία Παπαδοπούλου της Τρίτεκνης στη Θεσσαλονίκη. Θα ακούσουμε. Και Ελλάδα, βεβαίως. Κυρία Μπέκου, πάνω δεξιά είναι η Γενική Γραμματεύση του Υπουργείου Εργασίας. Θα ακούσουμε τους φορείς, κυρία Μπέκου, και μετά θα τους ενημερώσετε. Θα ακούσουμε τον κόσμο πρώτα να δούμε τι ακριβώς λέει. Δόξα τω Θεώ είναι εδώ ο καθηγητής ο Αλέξης Μητρόπουλος και ο εργατολόγος ο κύριος Μπούρλος. Κυρία Μεσουρίδου, όλα αυτά που είπε ο πρόεδρος είναι ιδιαίτερα σημαντικά. Πώς είναι η απώλεια που έχετε ανά έτος? Θέλω να τονίσω ότι μία τρίτεκνη οικογένεια που έπαιρνε το χρόνο 3.156 ευρώ, ναι,
Τώρα με τα νέα δεδομένα, εάν έχει 22.001 ευρώ εισόδημα, θα πάρει 1.980 ευρώ το χρόνο. Μάλιστα. Άρα η απώλειά της είναι πάνω από 1.000 ευρώ ετησίως. Συν ότι ήταν πριν αφορολόγητα και τώρα πλέον θα είναι φορολογήσιμα. Είστε σαφείς. Είστε απόλυτα σαφείς. Κυρία Παπαδοπούλου, υπάρχει κάποια παρατήρηση στα όσα είπε ο πρόεδρος και η κυρία Μεσουρίδου, για να περάσουμε σιγά σιγά και στην υπόλοιπη ειδησιογραφία, ναι. Το Νοέμβριο ο νόμος που ψηφίστηκε, ναι, κυρία Μπέκου, έλεγε και για 500 ευρώ για κάθε παιδί από το πρώτο παιδί. Έτσι τουλάχιστον άφησαν οι... Μάλιστα. Ναι, γελάτε. Να εννοηθεί και οι βουλευτές που καμάρωναν ότι είναι η πρώην κυβέρνηση που θα δώσουν και στο ένα παιδί. Και εγώ το θέλω πολύ αυτό, αλλά δυστυχώς δεν είναι έτσι. Λοιπόν, τώρα πάμε στην κυρία Μπέκου. Το 500άρικο, ναι, πάει στα 45.000 και πάνω, αλλά στο τρίτο παιδί και πάνω. Ναι. Κύριε Αυτιά, είναι πολύ άδικο. Έχουν χάσει οι τρίτεκνες οικογένειες μέχρι και 1.740. Συν τη φορολογία που καλούμαστε να πληρώσουμε, όχι μόνο δεν παίρνουμε κάτι, βάζουμε και από το χέρι μας. Σαφής. Άρα λοιπόν, έχουμε σήμερα οικογένειες οι οποίες έχουν σοβαρά προβλήματα. Έχουμε τους τρίτεκνους, τους πολύτεκνους, αυτούς που έχουν ένα παιδί, αυτούς που έχουν δύο παιδιά. Έχουμε τους συνταξιούχους μας, οι οποίοι έχουν υποστεί μια απίστευτη μείωση χθες. Ήρθε δικός μας άνθρωπος και μας λέει: η μάνα μου πήρε το εκαθαριστικό της σύνταξης του προηγούμενου μήνα, κύριε Μπούρλο, και ήτανε 500 ευρώ κάτω η σύνταξη, διότι της μειώσανε τη σύνταξη και από 1η Αυγούστου... Από 1.500 την πήγανε στα 700. Από 1.400 στα 900 και άλλες συντάξεις 1500, από τα 1.200 στα 700, ναι. Και άλλες περιπτώσεις, όπως λέει η Μάγδα. Πάρα πολλές περιπτώσεις. Γιατί έγινε και η μείωση από 1η Αυγούστου, κύριε Μπούρλο. Άρα λοιπόν, έχουν υποστεί πολλαπλές μειώσεις. Πολλαπλές μειώσεις. Και αυτό είναι ενδεικτικό αυτής της κατάστασης που επικρατεί. Παράλληλα, έρχονται οι φορολογίες που δεν ξέρουν τι να κάνει ο κόσμος, διότι έχουμε πολλές μειώσεις. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι υπάρχει μια δυσκολία. Ελάτε να βάλουμε λοιπόν όλα μας τα θέματα καρέ-καρέ σε αυτή την προσπάθεια ενημέρωσης. Κυρία Μπέκου, φαίνεται ότι έγινε μια γκάφα στη Βουλή. Και έγινε μια από τις... το είχαμε επισημάνει. Κινδυνεύει το επίδομα στο πρώτο και στο δεύτερο παιδί μας. Λέγανε δεν κινδυνεύει με τίποτα. Διορθώθηκε αυτή η εξέλιξη. Θα παίρνει και το πρώτο παιδί και το δεύτερο παιδί και το τρίτο και το τέταρτο τα 40 ευρώ. Λοιπόν, να απαντήσω, ναι, συνολικά. 40, καταρχήν, ναι, άκουσα με πολύ προσοχή και σεβασμό τους φορείς και σήμερα όπως και όλο το προηγούμενο διάστημα. Και να πω ότι είναι πολύ καλά πληροφορημένοι, αλλά ωστόσο χρειάζονται μια σειρά από διευκρινήσεις και μια σειρά από θέματα. Έχουμε λοιπόν δύο νομοθετικές πρωτοβουλίες φέτος και το προηγούμενο χρόνο, στο τέλος του 2012, που αφορούν στο νέο τρόπο απόδοσης των οικογενειακών επιδομάτων. Αυτό είναι σαφές. Από αυτή τη ρύθμιση στο σύνολο του προϋπολογισμού, σε ό,τι αφορά το επίδομα, το ενιαίο δηλαδή στήριξη τέκνων, δεν έχουμε μείωση του προϋπολογισμού, του συνολικού κόστους, παρά μόνο κατά 50 εκατομμύρια. Δεν με ενδιαφέρει ο προϋπολογισμός. Με ενδιαφέρει αν η οικογένεια με τρία παιδιά και 11.000 ευρώ θα πάρει και για τα τρία παιδιά 3×40. Βεβαίως. Θα τα πάρει. Βεβαίως. Ακούστε με. 440. Υπάρχει λοιπόν μία ρύθμιση, ναι, του 40-93 του προηγούμενου Νοεμβρίου, η οποία καθορίζει, ναι, τον νέο τρόπο απόδοσης των επιδομάτων. Μάλιστα. Για πρώτη φορά δίδεται από το πρώτο παιδί, γι' αυτό το λόγο μειώνονται τα ποσά των τριτέκνων και των πολυτέκνων, ακριβώς γιατί ενώ ο προϋπολογισμός είναι περίπου ο ίδιος, κοντεύει τα 600 εκατομμύρια στην εγγραφή και του 13, επειδή δίδεται για πρώτη φορά ένα επίδομα με κλίμακα βέβαια από το πρώτο και το δεύτερο παιδί, των 40 ευρώ όπως λέτε, ναι, γι' αυτό το λόγο και είναι μεγαλύτερη η δεξαμενή των δικαιούχων, γι' αυτό είχαμε και μειώσεις στους τρίτεκνους και πολύτεκνους και πράγματι και για την κατάργηση της ισόβιας σύνταξης και το εφάπαξ. Έχει δίκιο ο πρόεδρος που το λέει. Βεβαίως, καταργήθηκε η ισόβια σύνταξη. Αυτό καταργήθηκε είναι, το επίδομα των 2.000 ευρώ. Βεβαίως, είναι πραγματικότητα. Σας τιμά αυτό που βεβαίως, λέτε. Βεβαίως, είναι στο νόμο των 40-93. Ανταυτού όμως τίθεται για πρώτη φορά μία παροχή και για τις οικογένειες που έχουν πρώτο παιδί. Ναι, πρέπει να έχεις 6 ευρώ τη μέρα. Όχι, όχι, επιτρέψτε μου να πω. Το επίδομα των 40 ευρώ. Επιτρέψτε μου να πω, οι κλίμακες που είπε ο αγαπητός εκπρόσωπος των πολυτέκνων. Κύριος Θεοτοκάθε. Δεν είναι σε σχέση με το καθαρολό φολογητέο εισόδημα. Είναι κάποιες ισοδυναμίες κλίμακος που θέτει. Δεν καταλαβαίνει τίποτα ο κόσμος. Πάμε στον πίνακα. Δεν καταλαβαίνει ο κόσμος. Έχουμε την αναγωγή στα καθαρά φορολογητέα. Ετοιμαστείτε, παιδιά. Έχουμε την αναγωγή στα καθαρά φορολογητέα. Πάμε κατευθείαν. Κυρία Μπέκου, πάμε γρήγορα. Πάμε γρήγορα, διότι περιμένει ο κόσμος. Μην χαθούμε. Για να καταλάβει ο κόσμος. Μην χάσουμε την μπάλα. Ακούστε, παιδιά. Έχουμε φόρους, έχουμε ακίνητα. Είναι εδώ ο κύριος Παραδιάς.
Είναι εδώ ο κύριος Παραδιάς, ο οποίος θα μας αναλύσει τα πώς και τα γιατί του φόρου. Φαίνεται ότι παραμένει ο φόρος της ΔΕΗ, εκτός αν υπάρξει κυβερνητική διάψευση. Είναι εδώ ο κύριος Πουζάκης για να δούμε τα πώς και τα γιατί της φορολογίας και τις αποδείξεις που πρέπει να συγκεντρώνουμε. Είναι εδώ Μητρόπουλος και Μπούρλος. Έχω το διάταγμα των επιδομάτων εκεί και πάμε γρήγορα στα επιδόματα. Με τη βοήθεια της κυρίας Μπέκου, κάρτα 114. Πάμε να δούμε λοιπόν τι λέει 114. Και στο πίσω μέρος θα βλέπουμε τον πρόεδρο των Πολυτέκνων. Μπράβο. Η 114 τι λέει. Προσέξτε να δείτε τι λέει. Θέλω την προσοχή του κυρίου καθηγητού, του κυρίου Μπούρλου, όλων σας. Για να δείτε ότι πρέπει να βγάζεις 6 ευρώ τη μέρα για να πάρεις το επίδομα το 40 ευρώ. Δείτε. Έτσι. Με τρία παιδιά πρέπει να έχεις εισοδήματα έως, Μάγδα, έως 11.000 ευρώ. Τι σημαίνει 11.000 ευρώ. Τρία παιδιά και δύο γονείς, αν διαιρέσεις τα 11.000 ευρώ δια του 5, σου βγαίνει ένας αριθμός. Αν αυτόν τον αριθμό τον διαιρέσεις δια του 365, πρέπει για κάθε άτομο να υπάρχει κατακεφαλήν εισόδημα τη μέρα 6 ευρώ για να μπορέσεις να πάρεις αυτό το επίδομα. Πρέπει να είσαι ο φτωχός των φτωχών, ο φτωχέ. Είναι κάτω από το όριο φτώχειας, κύριε Κυριακή. Το μηνιαίο βέβαια επίδομα είναι 200, είναι 3-4-12, έτσι, βέβαια. Εντάξει, είναι 120 ευρώ. Με 4 παιδιά, πόσο πρέπει να έχεις εισοδήματα έως 12.000 ευρώ. 12.000 ευρώ. Και με 5 παιδιά. Και με 5 είμαστε στα 13. Στα 13.000 ευρώ. Θα σας πω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Εάν διαιρέσετε το 13, προσέξτε, το 13.000 ευρώ, 5 παιδιά και 2 γονείς 7, διαιρέστε το 13.000 ευρώ δια του 7, διέρενε Μπουζάκη, κάνε διαιρέσεις, και αυτό δια του 365, θα δείτε ότι πάμε σε ένα υποκατώτατο σημείο ζωής για να μπορέσεις να πάρεις τα 40 ευρώ. Και αν ξεφύγεις και πας στα 11.000 και 1 ευρώ, τότε το επίδομα το 40 ευρώ γίνεται 26,6 ευρώ. Σωστά δώσατε τους αριθμούς. Δώσατε πολύ σωστά τους αριθμούς και πολύ σωστά αντιμετωπίσατε, κυρία Μπέκου, το τεράστιο αυτό θέμα. Γιατί εσείς ούτε τρόικα είστε, ούτε υπουργός είστε, ούτε τίποτα. Υλοποιείτε μία δέσμευση. Ρωτώ λοιπόν και πάλι, αυτό το επίδομα θα το πάρει το πρώτο παιδί, το δεύτερο παιδί, το τρίτο και το τέταρτο? Ακριβώς. Οι ρυθμίσεις που αφορούν στο ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων που ψηφίστηκαν τον Νοέμβριο, μάλιστα, αφορούν από το πρώτο παιδί, δηλαδή δικαιούται να πάρει μια οικογένεια, ένα νοικοκυριό, από το πρώτο παιδί το επίδομα. Άρα δεν τίθεται θέμα και για το δικαίωμα του τριτέκνου. Αυτό θα το δούμε γραμμένο λοιπόν, σε νόμο. Είναι γραμμένο. Πού αυτό είναι γραμμένο, σε ποιο νόμο? Αυτό είναι ο νόμος 4093 του Νοεμβρίου. Πώς στείλατε. Το λέει επί λέξη ο 4093. Μισό λεπτό. Θα δείξουμε τώρα. Κύριε Αυτιά. Ναι, παρακαλώ, να βρούμε... επιτρέψτε μου, αν θέλετε να δώσουμε τις απαραίτητες διευκρινήσεις. Κυρία Μπέκου, μας δεν είναι το νόμο σας. Να δούμε. Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι έχουμε τούτη την εξέλιξη. Μισό λεπτό. Εδώ είναι για κάποιο παιδί. Βοηθήστε με λίγο. Μόλις θα το βρούμε, σε ποιο σημείο είναι. Ναι. Αφήστε με λίγο. Μου το επιτρέψετε. Πριν δείτε τον νόμο, θέλω να πω το εξή. Σε ποιο άρθρο είναι? Το 4093. Το 4A2. Κύριε Καθηγητά, βρείτε το. Το 9 επίδομα στήριξη τέχνων. Το γράφει επιλέξη. Λοιπόν, το 9 επίδομα. Επιτρέψτε μου να πω. Ελάτε, κυρία Μπέκου. Λοιπόν, ο νόμος λοιπόν είναι σαφής, ο 4093, και παρέχει για πρώτη φορά επίδομα από το πρώτο παιδί. Και το δίνει με τρεις εισοδηματικές κλίμακες. Όσο πιο χαμηλή είναι η κλίμακα, το δίνει ολόκληρο. Όσο... Και μετά έχουμε άλλα δύο. Το δίνει τρίτο και το. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα. Από εκεί και πέρα. Επιτρέψτε μου να πω. Επιτρέψτε μου να πω. Στον επόμενο νόμο για το φορολογικό νομοσχέδιο, που ήρθε τώρα τον Γενάρη και ψηφίστηκε 23 Ιανουαρίου στη Βουλή, γίνεται μια νέα ρύθμιση όπου από το πρώτο παιδί παραμένει το 40 ευρώ, αλλά για κάθε παιδί συνεχίζει να είναι 40 και όχι με μια κλίμακα αύξησης που είχε ο 4093. Μάλιστα. Γιατί στη συνέχεια έρχεται και δίνει μια ενίσχυση για τους τριτεκνούς που είναι 500 ευρώ. Ο Αλέξης Μητρόπουλος, ένα λεπτό. Είναι διαφορετικές οι δύο διατάξεις. Αυτό το είχε μαζί του ο Αλέξης Μητρόπουλος. Μισό λεπτό. Το κρατούσε ο Αλέξης Μητρόπουλος στα χέρια του και μου σημειώνει: Γιώργο, το επίδομα στήριξης τέκνων υπολογίζεται ανάλογα με τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων ως εξής. 40 ευρώ ανά μήνα για ένα εξαρτώμενο τέκνο, 80 ευρώ ανά μήνα για δύο εξαρτώμενα τέκνα, 130 ευρώ ανά μήνα για τρία εξαρτώμενα τέκνα και 180 ευρώ ανά μήνα για τέσσερα εξαρτώμενα τέκνα. Αυτός ο νόμος που είχε το κενό
Ήρθε ο νόμος ο φορολογικός, ναι, 41-10 που λέει η κυρία Γραμματέα. Ναι. Αυτός διόρθωσε το κενό αυτού του νόμου. Διότι με αυτόν τον νόμο θα το αστερούνται όλες οι κατηγορίες που ανέφερε. Και θέλω να πω. Όχι. Επιτρέψτε μου να πω. Ο 40-90. Ναι, μην μπλέξουμε με νόμους. Άρα, ακούστε όλοι. Ένα λεπτό, φορολογικό νομοσχέδιο δεν διόρθωσε τον 40-90. Ένα λεπτό, βοηθήστε με, γιατί ο κόσμος δεν τον νοιάζει ποιος διόρθωσε. Ναι, αλλά αν παίρνετε τους νόμους, εγώ ήθελα να σας πω. Εμένα με ενδιαφέρει. Ακούστε με. Τι ισχύει, μπράβο. Τι ισχύει λοιπόν, κυρία Μπέκο. Λέω λοιπόν ότι υπάρχουν δύο διακεκριμένες ρυθμίσεις. Και τι ισχύει. Ισχύουν δύο πράγματα, δύο παροχές. Η μία είναι μια διακεκριμένη παροχή με τρεις εισοδηματικές κλίμακες που δίνει από το πρώτο παιδί, μάλιστα, 40 ευρώ το μήνα. Μάλιστα. Για κάθε οικογένεια, για κάθε νοικοκυριό. Επί τα παιδιά. Ναι. Επί τα παιδιά. Αν έχεις δύο παιδιά θα πάρεις 80 το μήνα. Αν έχεις τρία θα πάρεις 120. Αν έχεις τέσσερα θα πάρεις 4-4-16 το μήνα. Μάλιστα. Και αυτό γίνεται σε τρεις εισοδηματικές κλίμακες. Ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών πάντα. Τελειώσαμε λοιπόν. Τελειώσαμε. Λύσαμε. Η δεύτερη ρύθμιση που υπάρχει και είναι νέα ρύθμιση είναι ότι εισάγεται στο φορολογικό ετήσιο επίδομα για τις τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες. Σωστά κατεμένα. Είστε σαφείς. Σωστά κατεμένα. Είστε σαφείς. Θα φορολογείτε, κύριε Μουζάκη. Όχι. Τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το 40-93 είναι απολύτως σαφείς ο νόμος και η υπουργική ότι είναι αφορολόγητο. Αφορολόγητο. Είναι εκτός νόμου. Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι σήμερα σε αυτή την εκπομπή. Έτσι. Και αυτός είναι ο ρόλος ο δικός μας, αγαπητέ Πρόεδρε. Εγώ δεν θέλω οι τρίτεκνοι, οι πολύτεκνοι, οι άνθρωποι που έχουν από 1 μέχρι 4 και 5 παιδιά, ενώ δικαιούνται αυτό το επίδομα, να μην το παίρνουν. Και επειδή λοιπόν υπήρχε καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας τούτη η εξέλιξη, μεγάλη αποφασίσαμε, μπράβο, υπήρχε σύγχυση. Και μπράβο στην κυρία Μπέκου. Καλώς το διευκρίνησε. Σας ευχαριστώ θερμά, κυρία Μπέκου. Μα είναι υποχρέωσή μας, αλλήμον, σήμερα, και μέρος του Υπουργείου Εργασίας που νομοθετήσαμε. Ξεδιαλύνεται αυτό το θέμα. Κυρία Μπέκου, ξέρετε κάτι, σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν γίνεται ένα λάθος, γιατί οι άνθρωποι είστε, εντάξει, λάθη γίνονται, αυτό είναι τραγικό λάθος που έγινε, διορθώνεται και είναι προς τιμήν σας το ότι είστε εδώ σήμερα. Αν ήταν άλλος, θα είχε κρυφτεί. Θα είχε πει δεν μπορεί. Δεν είναι λάθος που αφορά λοιπόν, επειδή τα θέματα στην νομοθεσία του Υπουργείου Εργασίας. Επειδή αυτό που υπάρχει ως εκκρεμότητα είναι αν η νέα παροχή των 500 ευρώ. Η νέα παροχή των 500 ευρώ η ετήσια, αν θα δείτε και από το πρώτο παιδί. Αυτό είναι μια πρωτοβουλία του φορολογικού νομοσχεδίου. Αυτό πρέπει να διορθωθεί όμως. Η διευκρίνηση που έχουμε και η αποσαφήνιση που έχουμε σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών λέει ότι αυτό θεωρείται ότι είναι από το πρώτο παιδί και αν υπάρχει ένα ζήτημα ερμηνείας σωστής ή όχι του νόμου θα αποσαφινιστεί και μαζί με αυτό θα αποσαφινιστεί πολύ γρήγορα στις επόμενες μέρες εκ μέρους του Υπουργείου Οικονομικών και ο τρόπος που θα παρέχεται αυτό το επίδομα των 500 ευρώ. Σημασία έχει ποια είναι η βούληση. Πάμε στην κάρτα. Ένα λεπτό, Πρόεδρε. Πάμε στην κάρτα 136. Ένα λεπτό, παιδιά. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Χάρη δικιά σας κάνουμε εδώ. Γιατί σας εκτιμούμε, σας σεβόμαστε και θέλουμε να ξεδιαλύνουμε όλα τα θέματα. Δεύτερη κάφα της κυβέρνησης. Πάμε στην κάρτα 136. Ελάτε να δείτε τι ψήφισαν και τι έπρεπε να ψηφίσουν. Η κάρτα 136 δείχνει τι. Τι ψήφισαν. Κάθε τρίτεκνη θα λαμβάνει 500 ευρώ και κάθε τετράτεκνη 1000 ευρώ το χρόνο. Τι πρέπει να ψηφίσουν, τι πρέπει να κάνουν. Τι θα πρέπει να αλλάξουν. Μπράβο. Κάθε τρίτεκνη οικογένεια με εισόδημα έως 45.000 ευρώ το χρόνο θα δικαιούται επίδομα 1.500 ευρώ. Και κάθε τετράτεκνη 2.000 ευρώ. Δηλαδή το ποσό αυτό πρέπει να διπλασιαστεί για να υπάρχει η πλήρης δικαιοσύνη σε 400.000 οικογένειες. Θα μπορέσουν όμως να το κάνουν αυτό. Αυτό η είναι το θέμα, κυρία Μπέκη. Η βούληση δεν είναι να γίνει πάντως. Δεν είναι. Όχι, έχει εξαιρεθεί κάτι δική μου άποψη. Ναι. Η βούληση πάντως και της κυβέρνησης και του νομοθέτη είναι να είναι από το πρώτο παιδί. Να είναι από το πρώτο παιδί. Αυτό πάμε στον Πρόεδρο. Να αποσαφηνήσει πολύ σύντομα από το Υπουργείο Οικονομικών. Πάμε στον Πρόεδρο. Από το Υπουργείο Οικονομικών θα υπάρξουν αποσαφηνήσεις. Δεν είναι αρμόδια να το πω. Δεν αρκεί η καλή πρόθεση και της κυρίας Μπέκου. Πάμε στον Πρόεδρο. Πάμε στον Πρόεδρο. Ελάτε, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Θεοτοκάτου. Εάν έχει ένας 4 προστατευόμενα παιδιά. Ναι. Ή έχει 3 προστατευόμενα παιδιά, ναι, τότε και μόνο θα δικαιούται να πάρει το επίδομα. Εάν έχει 1 προστατευόμενο τέκνο ή 2, δεν παίρνει απολύτως τίποτε. Έτσι λέει ο νόμος. Γιώργο, να πούμε την λίστα. Γιώργο, λοιπόν, να το ξαναπεί. Για να πάρει το επίδομα, ναι, είναι να έχει τουλάχιστον 3 προστατευόμενα. Αυτοί που έχουν 1 ή 2 δεν παίρνουν τίποτα. Ξεκαθαρίζουμε αυτό. Μάλιστα. Θα το πάρουν δε
αυτοί οι οποίοι θα έχουν εισόδημα κάτω των 45.000. Αυτός που έχει 10 αυτό παιδιά έτσι προστατευόμενα αυτή είναι ή 8 Γιώργο, αυτή είναι η και έχει 45.000 και 1 ευρώ, δεν θα πάρει τίποτα. Είστε σαφείς. Για να ξέρουμε τι κάνουμε. Αυτή δεύτερον, να πω και κάτι άλλο. Ναι. Στη διάταξη αυτή δεν έχουν προβλέψει ποιος φορέας θα χορηγεί αυτό το επίδομα. Πρέπει, ούτε υπάρχει πρόβλεψη στη διάταξη να εκδοθεί υπουργική απόφαση που θα τα προβλέπει αυτά. Η προχειρότητα με την οποία θεσπίζονται αυτές οι διατάξεις στο πόδι αποδεικνύεται από το προηγούμενο που λέμε στο επίδομα στήριξης. Πάτε λοιπόν στη διάταξη αυτή για να δείτε λοιπόν, μισό λεπτό λοιπόν το τι γίνεται. Γιώργο, παιδιά, ακούστε λοιπόν. Ναι. Επιτρέψτε μου. Να κλείσουμε το κύκλο. Οι οικογένειες που δικαιούνται το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων διαιρούνται αναλόγως του ισοδυνάμου εισοδήματος σε 4 εισοδηματικές κατηγορίες. Και λέει Α, Β, Γ. Η τέταρτη έχει κάνει φτερά. Η τέταρτη έχει κάνει φτερά. Ναι, είναι αυτό λέγεται νόμος. Αυτό. Αυτό λέγεται νόμος του λεγόμενου Υπουργού των Οικονομικών. Κάνουμε μια στάση εδώ. Αυτός. Και ερχόμαστε στο επίδομα το άλλο των διτέχνων και των βοητέχνων που δεν προβλέπεται ποιος φορέας θα το δώσει. Πώς θα υλοποιηθεί αυτό. Πώς θα υλοποιηθεί. Αυτά είναι σκόπιμα διότι... Πρόθεσή τους ποια είναι, κυρία Αυτιά, να τα ξεκαθαρίσουμε. Ποια είναι. Η πρόθεση της κυβερνήσεως, η Νέα Δημοκρατία έχει αλλάξει στρατηγική. Το είπαμε και θα το ξαναπώ. Προσπαθεί να αποτρέψει τους νέους να κάνουν οικογένεια και αυτούς που είχαν την ατυχία να κάνουν οικογένεια και είναι νέα ζευγάρια να μην κάνουν. Μισό λεπτό. Διερωτηθήκατε ποιος θα δίνει το επίδομα. Ένα λεπτό. Πρόεδρε, ένα λεπτό. Κυρία Μπέκου, ο Γάδρα θα δίνει τα επιδόματα. Βεβαίως, σε ό,τι αφορά το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων, ναι, για το οποίο υπάρχει σαφής ρύθμιση από το πρώτο παιδί και από αυτού. Μάλιστα. Παρακαλώ, δεν υπάρχει πώς καμία απολύτως. Ούτε αμφιβολία υπάρχει, ούτε γκάφα υπάρχει από αυτού. Είναι σαφές. Και οι κατηγορίες στις οποίες αναφέρθηκε ο σεβαστός εκπρόσωπος των Πολυτέκνων είναι 4, γιατί στις 3 πρώτες κατηγορίες δίνεται και όταν τελειώνει από το όριο αυτό το εισοδηματικό, η επόμενη κατηγορία δεν δικαιούται το επίδομα από ένα εισοδηματικό και 2 και πάνω. Καταλαβαίνετε. Βγήκε λοιπόν 15 μέρες μετά και η υπουργική απόφαση που όριζε ο νόμος, η οποία ορίζει σαφώς σε ό,τι αφορά λοιπόν αυτό το ενιαίο επίδομα τέκνων που δίνεται από το πρώτο παιδί, ναι, ορίζει σαφώς ότι ο ΓΑ και θα χορηγεί το επίδομα. Και η υπηρεσία των πληροφοριακών συστημάτων. Κάνω τα χαρτιά μου στο Δήμο και στον ΟΓΑ για να το πάρω. Υπάρχουν δύο διαδικασίες. Η μία είναι να γίνει ηλεκτρονική φορολογική δήλωση και ηλεκτρονική αίτηση. Μάλιστα. Για να βγει και ηλεκτρονικά και να πιστωθεί στο ATM, στο λογαριασμό. Μάλιστα. Του δικαιούχου. Ναι. Και η δεύτερη διαδικασία είναι μέσα στους τοπικούς ανταποκριστές του ΟΓΑ. Να δοθούν τα δύο βασικά πιστοποιητικά που ακόμα πότε δεν τα έχουμε ηλεκτρονικά. Πότε ξεκινάει. Ξεκινάει με το που θα ξεκινήσουν αμέσως οι υποβολές. Τα πρώτα επιδόματα που θα δοθούν. Θα δοθούν λοιπόν τα πρώτα επιδόματα όπως ορίζει σαφώς η υπουργική ναι, απόφαση. Πότε, με το τέλος του δευτέρου τριμήνου και να εξηγήσω για ποιο λόγο. Διότι στο νόμο γράψαμε. Και υπάρχει λόγος που το γράψαμε ότι... έτσι. Θα είναι το φορολογούμενο εισόδημα από τη δήλωση που θα προκύπτει από το τρέχον έτος. Να δείξω για τώρα να καλύψει τη περισσότερους δικαιούχους. Ακούστε να δείτε. Η Τρόικα είπε, αφήστε τα αυτά. Πρώτα θα δηλώσουν οι Έλληνες τι εισοδήματα έχουν. Θα ξεδιαλύνουμε τι εισοδήματα υπάρχουν. Και μετά θα κάνουμε το ξεσκαρτάρισμα. Δεν θα δώσουμε με τα εισοδήματα του προηγούμενου χρόνου επιδόματα για το 2014. Θα ήταν λιγότεροι δικαιούχοι, γιατί τα εισοδηματικά κριτήρια είναι πιο υψηλά στον προηγούμενο χρόνο. Λοιπόν, ενώ με τα σελίδα δικαιούνται περισσότεροι αυτό το επίδομα. Να δώσουμε σε παρακαλώ πολύ χρόνο. Μισό λεπτό, κυρία Αυτιά. Μία ερώτηση στην κυρία Γενική Γραμματέα. Περίμενε, πρόεδρε. Μισό λεπτό. Πρόεδρε, περίμενε. Πρόεδρε. Πρόεδρε, περίμενε λίγο. Μισό λεπτό, να περιμένουμε. Ναι, να περιμένει, θα ζω στο λόγο. Υπομονετικά ο κύριος Μουζάκης, ναι, γιατί έχουμε μπροστά ναι μας το άρθρο. Κύριε Μουζάκη, πάμε να διαβάσουμε λοιπόν τι λέει το άρθρο. Αναφέρει λοιπόν ο νόμος 41-10. Το άρθρο. Το φορολογικό του. Όχι, 41-10. Ωραία, ωραία, ωραία. Δείξτε να τελειώνουμε. Θεσπίζεται ειδικά για τα εξαρτώμενα τέκνα. Από το τρίτο τέκνο και πάνω. Το είπαμε. Ειδικό επίδομα τριτέκνων και πολυτέκνων. Το οποίο ορίζεται σε 500 ευρώ κατ' έτος για το τέκνο, εφόσον το οικογενειακό εισόδημα είναι μέχρι 40. Το
όχι, 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 για αυτού που έχουν υπάρχει, ένα και δύο παιδιά, υπάρχει Γιώργο. Δηλωμένη, ναι, υπάρχει δηλωμένη η βούληση και των τριών πολιτικών αρχηγών. Υπάρχουν ανακοινώσεις και από τον προηγούμενο χρόνο. Και γι' αυτό θα υπάρξουν αποσαφηνίσεις και ως προς τον νόμο, αλλά και προς τον τρόπο απόδοσης αυτού του δεύτερου επιδόματος. Θέλω να μείνετε μαζί μας. Θέλω να μείνετε μαζί μας, κυρία Μπέκου, γιατί έχουμε και άλλα θέματα που αφορούν τρίτεκνος και πολύτεκνος, αλλά η Ελλάδα δεν είναι μόνο τρίτεκνη και πολύτεκνη. Η Ελλάδα είναι εργαζόμενη, είναι μισθωτή, είναι συνταξιούχη, είναι ιδιοκτήτες ακινήτων. Πάμε γρήγορα στο φόρο, αυτό τον απίστευτο φόρο, κύριε Παραδιά. Μαθαίνω. Κυρία Αυτιά, ένα λεπτό, πρόεδρε, δεν τελειώσαμε. Το θέμα. Δεν τελειώσαμε. Να μας πει η κυρία Μπέκου ποιος φορέας θα δίνει το πολυτεχνικό επίδομα. Τότε, πριν από λίγο. Θα το ξαναπώ πάλι. Κύριε Πρόεδρε, δεν τελειώσαμε. Σας παρακαλώ, βοηθήστε με λίγο. Ξέρω ότι είστε νομικός, εκτιμώ και εγώ και σέβομαι όλες τις τρίτεκνες και πολυτεχνικές οικογένειες. Μην βιάζεστε. 11 η ώρα τελειώνει η εκπομπή. Μην βιάζεστε. Δεν έχει εκκλησία σήμερα, αύριο. Έχω πει στην κυρία Μάγδα ότι πρέπει να αποχωρήσω. Το ξέρω, το ξέρω. Κι εγώ βιάζομαι. Κι εγώ θα έχω τον Τσίπρα σε λίγο. Κι εγώ θα πιέσω με όλη μου τη δύναμη. Τώρα, κύριε... Ξέρω ότι μας βλέπω Σαμαράς. Ξέρω ότι βλέπω ο Βενιζέλος, βλέπει ο Κουβέλης. Όλοι βλέπουνε. Αλλά το λάθος του Δουνοτού κανένας δεν είπε. Ελάτε να το λύσουμε τώρα. Έτσι. Ελάτε να το ρυθμίσουμε τώρα. Το λάθος που κόβει επιδόματα, κόβει μισθούς, κόβει συντάξεις, ταπεινώνει τον Έλληνα. Μας έφερε σε μια απόγνωση με χέρια υψωμένα για μια σακούλα πορτοκάλια. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Μόνη λύση, να αλλάξει το πολιτικό σύστημα όλο. Δεν υπάρχει άλλη λύση, κύριε Αυτιά. Βάλτε μπρος, 400.000 οικογένειες έχετε και είμαστε μαζί. Πάμε στους ιδιοκτήτες ακινήτων. Εδώ μιλάμε για τη σφαγή του Δράμαλη στην κυριολεξία. Μαθαίνω, κύριε Παραδιά, ότι ο φόρος θα παραμείνει. Παράλληλα, φίλες και φίλοι, 2-10-48-00-170-172 όλα τα ερωτήματα για την κυρία Μπέκου. Και το email μας, το kalimera@sky.gr, και να περάσουμε στο μεγάλο θέμα των ακινήτων. Να αποδεσμεύσουμε την κυρία Παπαδοπούλου. Όχι, την κρατούμε, Να περάσουμε στο μεγάλο θέμα των ακινήτων. Πάμε στο νέο φόρο ακινήτων. Γιατί το κράτος μπορεί να θέλει 4,5 δις, αλλά δεν τα έχουν στις τσέπες τους οι Έλληνες. Πάμε στην κάρτα 119. Για να δούμε αυτός ο φόρος. Πώς αρχίζει να δημιουργείται, γιατί τον πήγανε πίσω, γιατί τον στείλανε στην Ευρώπη. Μήπως επειδή και το 2013 θα πληρώνουμε τον ίδιο φόρο της ΔΕΗ, μέσω ΔΕΗ. Είναι πολύ πιθανό. Ξέρετε τι είπε κάποιος. Δεν καθόμαστε σε αυτό το φόρο, αφού παίρνουμε 2,8 δις. Και θα δείτε τι έχει πληρώσει ο Έλληνας για αυτό τον απίστευτο φόρο. Αυτός ο νέος φόρος λοιπόν ακινήτων θα έχει αφορολόγητο, Μάγδα, από 50... Από 50 έως 100.000 ευρώ. Θα είναι σαν το Βιντάλ Σασούν. Δύο φόροι σε ένα. Τι σημαίνει αυτό, Γιώργο, λοιπόν, δύο φόροι σε ένα. Θα είναι δύο σε ένα. Δηλαδή θα σε είναι, δύο φορά αυτός ο φόρος. Θα είναι φόρος και για τα ακίνητα, φόρος και για τα αγροτεμάχια. Θα πεις στον πατέρα σου ό,τι κατσάβραχο υπάρχει στο ριζοβούνι. Αχ, Νίκο, ετοιμάσου. Λοιπόν, πληρωμή σε 5 δόσεις. Γιατί σε 5, σε 12. Γιατί 5 δόσεις, γιατί αυτή η προμούρα. Γιατί 5 και όχι περισσότερες δόσεις. Ακριβώς. Για να πέσουν τα έσοδα, Γιώργο, στο έτος το οποίο αφορούν και να μην πάνε στην επόμενη χρονιά. Α, μπράβο. Θα έπρεπε, αν μη τι άλλο, να τους διευκολύνουν. Έτσι. Αυτά που τους βάζουν ένα φόρο καπέλο επιπλέον, αν μη τι άλλο, να υπάρξει μία διευκόλυνση ως προς τις δόσεις για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν. Γιατί δεν θα έχουν να τα δώσουν. Καμία εξαίρεση από το φόρο, δεν θα εξαιρεθεί τίποτα. Ούτε Κοτέτσι, ούτε Μαντρί, ούτε Κύπος. Ούτε. Γιώργο, με τα και... ανεκμετάλλευτα που δεν έχουν κανένα έσοδο από αυτά, και αυτά είναι μέσα. Είπαμε καμία εξαίρεση από το φόρο και όλοι τα κλειστά, θα μας τα πει ο κ. Παραδιάς. Οι συντελέστες θα είναι από 1% έως 2%. Για να πάμε στον κύριο Παραδιά, να δούμε τι έχει να μας πει. Ρωτώ λοιπόν, το κλειστό διαμέρισμα, το κλειστό. Εκεί που δεν εισπράττει κανείς τίποτα. Εκεί ακριβώς είναι. Είναι φοβερό το τίποτα ζόρι, να βάζεις φόρο. Εκεί ακριβώς είναι το ζόρι αυτού του φόρου. Ότι δηλαδή είτε έχεις εισόδημα, είτε δεν έχεις, ναι, είτε το χρησιμοποιείς, είτε δεν το χρησιμοποιείς, είτε σου δίνει κάτι, είτε δεν σου δίνει, ο φόρος είναι ο ίδιος και στη μία περίπτωση και στην άλλη. Το Σύνταγμα λέει ότι όλοι συμμετέχουν, ο καθένας κατά τις δυνάμεις του. Και η δύναμη στον άνθρωπο είναι το πορτοφόλι. Σωστό. Και το βάρη. Εκεί λοιπόν το πρόβλημα είναι ότι έχει αυξηθεί ο αριθμός των ξενίκια των ακινήτων. Ναι. Των ακινήτων που δεν αποφέρουν απολύτως τίποτα. Δραματικά δυστυχώς. Σωστό. Βεβαίως, σε πολύ μεγάλο ποσοστό. Με αποτέλεσμα, άνθρωποι οι οποίοι κουμπαρά του στη ζωή του όλοι, που στερήθηκαν πολλά για να φτιάξουν, γιατί αυτοί φτιάξανε περιουσίες ακίνητες στην Ελλάδα. Δεν φτιάξανε αυτοί που βγάζαν πολλά λεφτά. Περιουσίες φτιάξανε αυτοί που τρώγαν λίγα. Είναι το μυστικό. Και τιμωρούνται αυτοί οι άνθρωποι με τον πιο εσχρό. Δείτε πιο τώρα. Πάμε στην κάρτα 135. Είναι απίστευτο αυτό που συνέβη στην Ελλάδα. Σε κανένα μέρος του κόσμου δεν έγινε αυτό που συνέβη εδώ. Διότι όταν σκάλετε τα χαρτιά της Μέρκελ, αυτά δεν σας τα πούνε οι πολιτικοί, λέει στην Ελλάδα έχει τη ιδιοκτησία 97%. Από εκεί θα πάρουμε λεφτά. Αυτό έλεγε στους ειδικούς εκεί η κυρία. Πάμε να δούμε την κάρτα 135. Έλατε να δείτε την κάρτα αυτή. Λοιπόν, λοιπόν φόρος ΔΕΗ.
Το 2011 αυτός ο φόρος ήταν 1,17 δις. Το 2012, επειδή γλυκάθηκαν, έγινε 2,86. Το 2013, 2,48. Αυξήθηκε δηλαδή 110%, υπερδιπλασιάστηκε και οι Έλληνες πλήρωσαν 6,51 δις. Είχαν, δεν είχαν. 6,51 δις. Μάτωσε, κύριε Αυτιά. Και πάμε και παίρνουμε φρεγάτες που γέρνουνε. Και ξέρετε, αυτό το οποίο είπαν και το νομοθέτησαν ως έκτακτο, αυτή τη στιγμή το πάνε για μονοποίηση. Είναι για μόνιμο. Δεν υπάρχει δυνατότητα. Καταλαβαίνετε τώρα. Δεν υπάρχει δυνατότητα. Μιλάτε μυστικά, κύριε Πρόεδρε, γιατί ακούγεστε. Και μάλιστα, λοιπόν, 6,51 δις. Και μάλιστα προεκλογικά, αν δεν κάνω λάθος, με διορθώνετε, λέγανε ότι δεν θα είναι μόνιμο. Κυρία Παπαδοπούλου, πόσο φόρο πληρώσατε? Θα είναι κάτι για τώρα. Κύριε Παραδιά. 800. Με αναστεναγμό το βγάζεις. Κύριε Πρόεδρε, πόσο φόρο πληρώσατε? Δεν το βγάζω. Τον τρίτεκνο και πολίτεκνο. 40 ευρώ. Αφήστε, τα έχω δώσει όλα στα παιδιά επειδή είναι και πολλά. Οπότε για μας δεν έχει μείνει και τίποτα. Κατάλαβα. Και βέβαια αντιλαμβάνεστε ότι εδώ έχουμε τούτη την εξέλιξη. Πολλοί μας ρωτάτε αν έχω ΔΕΗ και ΦΑΠ μαζί. Πάμε στην κάρτα 134. Αν είναι αγίοι πατροσιά και 10 παιδιά, τον ίδιο φόρο θα πληρώνει. Αυτό σωστό είναι το κατάντημα. Και να ετοιμάζονται οι άγαμες τηγατέρες με τον κύριο Μπούρλο. Το αντικείμενο το επεξεργάζεται ο κύριος Μπούρλος. Βαθύ εξειδίκευση εδώ. Φόρος, ΔΕΗ και ΦΑΠ μαζί. Έτσι, κύριε Μουζάκη, για να δούμε την 134 κάρτα. Είναι το πρόβλημα. Η 134 λοιπόν δίνει το εξής. Εδώ είναι η αξία του ακινήτου. Και ακριβώς δίπλα είναι ο φόρος, ο οποίος θα πληρωθεί ανάλογα θέτος. Με την αξία. Και αυτός ο φόρος δεν θα έρθει ο γείτονας να τον πληρώσει, ούτε θα έρθει κάποιος από την Ιουγκοσλαβία, την Τουρκία, την Αλβανία κλπ. Κλπ. Σημειωτέων, 20.000 συντάξεις της Αλβανίας κόπηκαν. Πάμε. Φόρος ΔΕΗ συν ΦΑΠ. Εάν το ακίνητο έχει αξία 200.000 ευρώ, ο ελάχιστος φόρος που θα πληρωθεί μέσω ΔΕΗ και μέσω ΦΑΠ είναι 1.000. Ο ελάχιστος. 1.000 ευρώ, το λιγότερο. Εάν είναι 300.000 ευρώ η αξία του ακίνητου, θα πληρώσετε 1.550 ευρώ. Εάν είναι 400.000 η αξία του ακινήτου, είμαστε στα 2.500 ευρώ. 2.500 ευρώ είναι λεφτά. Τώρα με 8 κατοστάρικα και 7 η μισθή, έτσι κύριε Μουζάκη. Και τα επιδόματα που κόψανε. Μπράβο. Με 500.000 ευρώ κύριε Μουζάκη είναι 3.500 ευρώ και με 600.000 αξία ακινήτου είναι 4.650. Ρωτώ λοιπόν. Έχετε, Γιώργο, δεν έχετε. Αυτούς λοιπόν, Γιώργο, τους βολεύει να φύγουμε από αυτή τη φορολογία τη διπλή. Μάλιστα. ΔΕΗ, του ΕΤΙΔΕ και του φόρου ακίνητης περιουσίας, γιατί αν καταργηθεί ο ένας από τους δύο, προφανώς θα ωφεληθούν αυτούς που δίνουν στον πίνακα. Βγαίνει όμως πολύ σωστά η Αλφα Μπανκ και λέει με τους οικονομολόγους της ότι αυτό που κάνατε είναι τραγωδία. Διότι σε κάθε περίπτωση πληρώνει ο Έλληνας και φόρο ακίνητης περιουσίας το 2011 και το 2012 και πληρώνει και το ΕΤΙΔΕ. Το φόρο μέσω της ΔΕΗ. Έλεος δηλαδή. Αυτά όλα τα λεφτά, τα τεσσάρια, τα πεντάρια, τα ταλιά, θα βγουν από τσέπες μισθωτών και συνταξιούχων με πετσοκωμένες συντάξεις και μισθούς. Μπράβο. Δεν θα βγουν από εισοδήματα πια της ακίνητης περιουσίας, λοιπόν, γιατί δεν υπάρχουν εισοδήματα. Ερώτημα. Εγώ δεν σας πληρώνω το ενίκιο. Τι λέτε, εκχωρώ στο κράτος το δικαίωμα να εισπράξει από τον αυτιά το ενίκιο που δεν μου. Εκχωρήστε και τους φόρους στο κράτος. Να εισπράξει το κράτος από τον εαυτό του. Μα εμείς λέμε ότι αν το κράτος εισπράξει αυτά τα χρήματα, θα πρέπει ένα σημαντικό κομμάτι από αυτά να τα αφαιρέσει τους φόρους που χρωστάμε. Δεν βγαίνει λογαριασμός. Καταλαβαίνετε λοιπόν. Το κράτος όμως τα παίρνει και εξωτερικά όλα. Αγαπητέ Γιώργο, ο Στράτος ο Παραδείας έχει προτείνει και κάτι άλλο. Να μπορούσε, αν είναι δυνατό, να εκχωρηθεί απευθείας στον ελληνικό δημόσιο κάποιο ακίνητο για να πληρωθεί κάποιο φόρο. Αν δεν κάνω λάθος. Βεβαίως, έτσι είναι. Λοιπόν, κάτι που δεν έχει γίνει δεκτό. Γιατί αυτό θα είναι αρκετά προβλήματα. Δηλαδή, έχω 5 ακίνητα. Προκειμένου να με βάλει φυλακή, σου δίνω το ακίνητο. Έτσι, στην αντικειμενική αξία. Δηλαδή, φτάσατε στο σημείο να λέτε στο κράτος, πάρε ένα ακίνητο. Όλη αυτή η φορολογία. Όλη αυτή η φορολογία. Χωρίς να έχεις κάποια οικονομική δραστηριότητα ή παράβαση, σου βγάζει φόρους αυτόματα από μόνη της κάθε χρόνο, απλώς και μόνο γιατί κατέχεις κάποια ακίνητη περιουσία. Τα χρήματα λοιπόν αυτά τα οποία βγαίνουν και χρεώνονται πλέον, το ένα πίσω από τ' άλλο, είναι δεκαριές χιλιάδες, κοσαριές, πενταριές κτλ. Και δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Παρά μόνο κάποιος ο οποίος έχει κάποια προσιακά στοιχεία παραπάνω από ένα σπίτι, έχει ένα δεύτερο, ένα τρίτο, ένα εξοχικό, οτιδήποτε άλλο, κάποια στιγμή θα αναγκαστεί τον πράγμα να πει πάρε ένα ακίνητο και άφησε με εκτός φυλακής, είναι πιο υγιεινό. Μιλάτε για την ομή πραγματικότητα και δράτομαι τις ευκαιρίες, γιατί και εγώ δέχτηκα πολλά μηνύματα αυτές τις ημέρες και μου λένε Μάγδα, τι γίνεται όταν δεν έχω να πληρώσω. Γιώργο, δεν έχω. Αυτό δεν έχω ούτε ένα ευρώ. Κατάσχεση. Έχω πρόβλημα, έχω προβλήματα γενικότερα. Έχουν έρθει τα πάνω κάτω. Σοφοκλέους 15 λοιπόν. Είναι τα γραφεία μας. Κάθε μέρα βρισκόμαστε στα όρια της κατάθλιψης. Από κόσμο ο οποίος έχει πάρει το ΦΑΠ του 10, ο οποίος είναι 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 8, 10, 12, 20.000, για να τα πληρώσει από ένα μισθό, από μια σύνταξη. Από περιουσιακά στοιχεία απαξιωμένα, ξενίκιαστα, από το 2004-2005 και μετά,
και δεν έχει κανένα απολύτως τρόπο να ανταποκριθεί. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι δούλευαν μια ζωή, φτιάξαν τελικά μια περιουσία. Αυτοί τώρα δυστυχώς η οικονομική κατάσταση της οικογένειας δεν είναι πολύ καλή αυτούς, και δεν ξέρουν τι θα κάνουν. Ακούστε, πολλοί από αυτούς ξενιτεύτηκαν. Πολλοί από αυτούς ήταν ναυτικοί. Πολλοί από αυτούς δούλεψαν στο εξωτερικό. Πολλοί από αυτούς δούλεψαν μια ζωή εδώ. Στερήθηκαν και στέρισαν πολλά πράγματα από την οικογένειά τους να φτιάξουν κάτι. Και μιλάμε για χιλιάδες. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται στην απόλυτη ένδυα. Το μαζί τα φάγαμε, έγινε μαζί τα κάναμε, έτσι. Δυστυχώς, αν τα είχαμε κάνει μαζί, βεβαίως. Μάλιστα. Πάμε συνταξιούχος. Πάμε συνταξιούχος, ναι. Μονότροπος προς την κόλαση, συνταξιούχοι, αλλά κυρίως Γιώργο ίδιο, με το 50.000 που ανέδειξες ναι. τώρα, δεν θα υπάρξει Έλληνας μικροϊδιοκτήτης ακινήτου που δεν θα φτύσει αίμα και δεν θα μπορέσει να πληρώσει αυτά τα πράγματα. Σε κάθε περίπτωση όμως, ο Φλεβάρης Γιώργο θα είναι κυρίως για τον πολύπαθο ιδιωτικό τομέα, κυρίως επειδή λίγει μετενέργεια των περισσότερων συλλογικών συμβάσεων στις 14 Φλεβάρι. Πάμε Γιώργο σε μια συνολική αναδιάθρωση του μισθολογίου του ιδιωτικού τομέα. Θα καταπαραθρώνονται οι μισθοί επειδή δεν θα υπάρχει προστασία μέσα από συλλογικές συμβάσεις. Γι' αυτό πρέπει να ξεκινάμε από τον πολύπαθο ιδιωτικό τομέα. Πάμε να λοιπόν μισθούς και συντάξεις τώρα. Ναι. Με το ΕΤΙΔΕ είχαμε κάποιες εξαιρέσεις. Κάποιοι άνεργοι, κάποιοι πολίτες. Τώρα... Λοιπόν, τώρα δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο. Αν λοιπόν δεν το προβλέψουν, θα έχουμε τεράστιο ζήτημα. Για φαντάσου λοιπόν ο άνεργος, ο πολίτεκνος, ο τρίτεκνος, ο οποιοδήποτε. Πού θα τα βρει τα λεφτά. Αυτό είναι το ζήτημα. Άρα λοιπόν θα πρέπει να βρούμε τρόπο ώστε να νομοθετήσουμε τέτοιον τρόπο να μην έχουμε και εξορθολογισμένους συντελεστές πρώτα. Σωστό. Και φυσικά κάποιες κοινωνικές ομάδες να μην τις πειράξουμε. Πάμε σε εργαζομένους και μισθωτούς. Πάμε να δούμε τώρα. Μια κυρία, αν επιτρέπετε, σε ένα δευτερόλεπτο ναι. να σας πω το εξής. Βεβαίως. Ένα ζευγάρι φιλικό των παιδιών μου ναι. αγόρασε ένα διαμέρισμα στον Γκίζη με 90.000 ευρώ. Μάλιστα. Και είχε αντικειμενική αξία 160.000 ευρώ. Αυτός λοιπόν θα κληθεί να πληρώσει φόρο ακίνητης περιουσίας επί των 160.000 όταν το ακίνητο έχει 90. Σωστά. Μάλιστα. Μάλιστα. Αυτό είναι πολύ σοβαρό αυτό το οποίο λέτε. Απόλυτα. Να πούμε λοιπόν και για την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων. Λοιπόν. Θα πρέπει να φτάσουν σε τέτοιο σημείο τις αγορές. Γιατί πάμε να δούμε είναι μεγαλύτερες από τις εκβορικές. Πάμε να δούμε, φίλες και φίλοι, μια κατάσταση. Πάμε στους αριθμούς της κρίσης, 129. Πάμε γιατί πρέπει τώρα να πάρουν τη σκυτάλη της ενημέρωσης ο κύριος καθηγητής, ο κύριος Μπούρλος. Πάμε στην κάρτα 129. Αριθμοί να μιλήσουμε κρίσης. Για την κρίση, αλλά αυτή τη φορά με αριθμούς για να καταλάβετε αυτή την κάρτα, τι ακριβώς συμβαίνει. Μπράβο. Αυτή την κάρτα, Μάγδα, θα τη δείξουμε στον κύριο Τσίπρα. Και θα μας πει και ο ίδιος κάποια σχόλια πάνω σε αυτό. Και θα του θέσουμε όλα αυτά το τα οποία. Είναι ο οποίος θα είναι σε λίγη ώρα μαζί μας. Ότι αυτή η κάρτα, Γιώργο, ανταποκρίνεται σε ανθρώπινες ζωές, ανθρώπους που βιώνουν τις δυσκολίες της καθημερινότητας. Να πάμε λοιπόν και να ξεκινήσουμε από τους ανέργους. Είμαστε στο 1,5 εκατομμύριο, αλλά έχουμε ξεπεράσει, νομίζω. Ο κ. Ζωμανιάς μας είπε ότι πλησιάζουμε τα 2 εκατομμύρια στους ανέργους στη χώρα μας. Οι άνεργοι στην εφαρμογή του μνημονίου ήταν 450.000. Βεβαίως, με την έναρξη. Μπράβο. Σήμερα έχουμε 1.500. Γραμμένους και... εκτός από αυτούς που πήραν πτυχίο, εκτός από τους επαγγελματίες. Αν μπουν και οι επαγγελματίες, πάμε για ένα 800. Δύο. Το πρώτο σχόλιο από τον κύριο Μητρόπουλο και από τον κύριο Μπούρλο. Ξεκινώ από τον κύριο Μπούρλο. Κύριε Μπούρλο. Εγώ νομίζω ότι αυτό είναι το μείζον πρόβλημα. Η διόγκωση τεράστια της ανεργίας, η οποία ναι. λύτει μόνο τα εισοδήματα και κυρίως τις περιπτώσεις που υπάρχουν οικογένειες που είναι και οι δύο άνεργοι. Αυτό είναι το σοβαρότερο πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας σήμερα. Και βέβαια έχει επιπτώσεις και στα ασφαλιστικά ταμεία. Είναι κάτι το οποίο κατ' επανάληψη έχουμε πει, διότι δεν υπάρχει καμία χρηματοδότηση. Ακριβώς. Και η ανεργία επηρεάζει τις συντάξεις. Διότι όσο υπάρχουν άνεργοι, δεν χρηματοδοτούνται, κύριε Μητρόπουλε, τα ταμεία με έσοδα, έτσι δεν είναι. Τέταρτη χρονιά, Γιώργο, του Μνημονίου έχει παραχθεί αυτό το ποσοστό που βλέπεις ανεργίας. Μισό εκατομμύριο νέων μας, νέα παλικάρια, δουλεύουμε 300, με αβέβαιη απασχόληση. Ανασφάλιστη αρκετή, Γιώργο. Κύριε καθηγητά, ανασφάλιστα. Χιλιάδες παιδιά αναζητούν μια δουλειά, την βρίσκουν και τους λένε θέλεις με 300 με 400 ευρώ ανασφάλιστη και μάλιστα, κύριε καθηγητά, χωρίς ωράριο, 8-10 ώρες. Σωστό. Με εξαντλητικά ωράρια, με απλήρωτες υπερορίες. Γι' αυτό, Γιώργο, βεβαίως θα το ρωτήσεις τον Αλέξη τον Τσίπρα, τι πρέπει να γίνει για τα νέα παλικάρια.
δολάρια του άλλου. Βέβαια, νεολαία. Και βλέπουμε εδώ και το εξής, έτσι, ότι η σημαντική συρρήκνωση των αποδοχών δεν βοήθησε καθόλου στο ζήτημα της αλληλεγγύης. Έχετε απόλυτο δίκιο. Και είπε, στιχάνουν τα ταμεία. Ναι. Το είχες αναδείξει 3-4 χρόνια. Από κάθε μονάδα αύξησης της ανεργίας χάνει το ΙΚΑ 340 εκατομμύρια. Έτσι όπως το λέτε είναι. Γιατί και από μία μονάδα μείωσης μισθού, ναι, 150 εκατομμύρια. Δηλαδή, από μία μονάδα αύξηση ανεργίας και μία μείωση του μισθού, μισό δις το χρόνο. Έτσι. Το ΙΚΑ, Γιώργο. Έτσι. Άρα λοιπόν, για ποιο μέλλον συντάξεων μιλάμε, όταν έχουμε 15 μονάδες αύξηση ανεργίας και έχασε το ΙΚΑ, χάνει το ΙΚΑ 5 δις το χρόνο μόνο από έλλειψη εισφορών. Και μιας και μιλάμε για νεολαία, να ευχαριστήσω την κυρία Παπαδοπούλου. Την κυρία Παπαδοπούλου που ήταν μαζί μας σήμερα, θα πρέπει να μεταχειριστεί το link, να πάει και στην Αγροτιά. Ευχαριστώ. Εκπροσώπησε τους τριτέκνους της Έτσι, της, και πάντα θα είναι κοντά μας. Συνεχίζουμε στην κάρτα. Ευχαριστούμε, καλή συνέχεια κύριε Ακριβώς. Παπαδοπούλου. 300.000 λουκέτα, καταγεγραμμένα. 300.000 απλήρωτοι λογαριασμοί ΔΕΗ. 1 εκατομμύριο, κύριε Μπούρλο, θέλω σχόλιο. 1 εκατομμύριο. 350.000 συνταξιούχοι, Μάγδα, κάτω των. Είναι κάτω των 500 ευρώ. Εάν του βάλει. Ζουν τον πίνακα που ανέδειξε εσύ την προηγούμενη Κυριακή. Συγκλονιστικό, Γιώργο. Εάν του βάλει τον ένα δίπλα στον άλλον, που είναι κάτω από το 500 ευρώ, πα από εδώ στην Πάτρα. Αυτοί οι άνθρωποι και στην κυριολεξία ζουν. Το κάτω μεγαλύτερο από κόμμα τον... είναι. Και πολύ σημαντικό αριθμό μπορεί να είναι λίγο πάνω από τα 500 ευρώ, έτσι. Δεν είναι μόνο. Ελάχιστοι είναι πάνω από τα 500. Ακριβώ. Τώρα. Ακόμη και αυτοί που έχουν παραπάνω, βέβαια, οι συντάξεις τους έχουν μειωθεί πάρα πολύ. Κύριε Μουζάκη, 700.000 ζητούν ρύθμιση οφειλών στη ΔΕΗ. Εξαπλασιασμός φόρων ακινήτων και καυσίμων. Για να το εξηγήσουμε αυτό. Η φόρη το 2009 στα ακίνητα ήταν 500.000 ευρώ. 500 εκατομμύρια, συγγνώμη. Σήμερα είναι 3,2 δις. Ακριβώς. Μιλάμε για τρέλα. Και έπεται συνέχεια. Ο φόρος των καυσίμων, και το ξέρετε όλοι γιατί οδηγούμε, ήταν 20 ευρώ το χιλιόλιτρο. Τώρα είναι 330. 1410% πάνω. Και αν μιλήσετε με κάποιον βενζινά, με κάποιον πολιτή, θα σας πει ότι από το 1,40. Πόσο είναι τώρα, 1,60. Το 1,10 πάει στο κράτος. Δυστυχώς δεν τους πιάνουμε τους στόχους, γιατί ο άλλος δεν θα κυκλοφορήσει το αυτοκίνητό του. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ακριβώς. Άρα λοιπόν τι κάνουμε. Προσπαθούμε μέσω της αύξησης φορολογίας να επιτύχουμε κάποιους στόχους και δεν τους επιτυγχάνουμε. Αυτό δεν το έχουν καταλάβει ακόμα και είναι καιρός να το κατανοήσουμε. Ακριβώς. Να καθίσουμε να πάμε, και πάμε, μείωση. Πάμε, και έχουμε και το τελευταίο. Κάτω. Μείωση έως 40% σε μισθούς και συντάξεις. Για να το δούμε τώρα. Κάποιες κατηγορίες πάνω από 40%. Και αφήσαμε κάτι έξω. 1000 άνθρωποι την ημέρα χάνουν το ρεύμα τους. Γιατί αδυνατούν να εξοφλήσουν το λογαριασμό. Και δυστυχώς αυτός ο αριθμός όλο ένα και θα αυξάνεται, γιατί τίποτα δεν μας δείχνει ότι μπορεί να μειωθεί αυτός ο αριθμός των ανθρώπων, των οικογενειών, που κάθε μέρα κόβουν το ρεύμα τους, δυστυχώς, γιατί δεν μπορούν να πληρώσουν. Θα πει ο κόσμος, δεν υπάρχει κάποια ευχάριστη είδηση. Θα σας πω, τα 18,5 δις χθες, τα οποία η χώρα εξασφάλισε μέσα από μεγάλη υπομονή, επιμονή, γιατί στη Γαλλία κλαίνε. Ο Λάντ έχασε την μπάλα από το Βρετανό. Να λέμε διότι κατά καλά. Έκανε συμμαχία η Μέρκελ με τον Βρετανό και κλέψανε την μπάλα από τον Ολάντ. Και σήμερα οι γαλλικές εφημερίδες καταγράφουν το δράμα της Γαλλίας διότι έχασε πόρος. Τι θέλω να πω. Είναι πολύς ο κόσμος που λέει, για βαστάτε ρε παιδιά. 52 δις ήταν το δάνειο που πήραμε, που θα ερχόταν στη χώρα. Ακούμε τώρα 18,5 δις μέσα από το ΕΣΠΑ. Πού είναι αυτά τα λεφτά? Και εγώ δεν μπορώ να ζήσω. Δεν μπορώ να βγω με τη ΔΕΗ, δεν μπορώ να βγω με τους φόρους, δεν μπορώ να πληρώσω το φόρο της ΔΕΗ, δεν βγαίνω με το μισθό μου και 1000 πράγματα. Όλα αυτά είναι τι? Είναι μια πραγματικότητα την οποία ζούμε. Άγαμες θυγατέρες. Με έχουν πνίξει, κύριε Μπούρλο, στα ερωτήματα οι άγαμες θυγατέρες. Πού θα γραφτούν και τι θα κάνουν και τι θα δείξουν. Δεν έχει ξεκινήσει βέβαια ακόμη η διαδικασία. Δεν έχει ξεκινήσει. Να το πούμε αυτό, είναι γιατί ο πιο ετοιμόρροπος εσάς... θεσμός, ναι, του συνταξιωτικού συστήματος. Mm. Ας τα εξηγήσει ο κύριος Μπούρλος για την επόμενη χρονιά, Γιώργο, αυτός ο θεσμός φαίνεται προφανώς ότι δεν είναι. Πάμε στην κάρτα 125. Το ερώτημα είναι για την απογραφή. Βέβαια, κάρτα 125. Κύριε Μπούρλο, και να το διευκρινίσουμε, δεν έχει ξεκινήσει ακόμη η διαδικασία. Λοιπόν, όμως την αναλύουμε για να το γνωρίζετε. Απογραφή αγάμων θυγατέρων. Προσέξτε, άλλες είναι μέχρι 28 Δευτέρου και άλλες είναι έως 15 Δευτέρου. Τσεμεδέ, στα κεντρικά γραφεία του Ταμείου ή στα υποκαταστήματα. Αν είστε άγαμη θυγατέρα. Ή διαζευμένη. Ή διαζευμένη. Και είστε τσεμεδέ, βουρ, Δευτέρα πρωί, κατευθείαν. Μετρό, ηλεκτρικό. Πάντως, να πούμε το εξής, έτσι, ότι γενικά με μια ανακοίνωση του Υπουργείου και για τις χείρες και για τις άγαμες θυγατέρες, η απογραφή θα γίνει ηλεκτρονικά, χωρίς αυτοπρόσωπη παρουσία.
Θα γίνει με διασταύρωση στοιχείων, δηλαδή. Έτσι, αυτό θα πρέπει να το πούμε. Πάμε για το ΝΑΤ. Λέγαμε λοιπόν και νωρίτερα ότι μπορείτε να πάτε στα κεντρικά ή στα λιμένα αρχεία. Δεχτήκαμε κάποια παράπονα από εσάς ότι δεν το δέχονται, λέτε, στα λιμένα αρχεία εδώ στην Αττική. Θα το δούμε και θα σας απαντήσουμε. Πήγε μία κυρία, λέει, γεια σας. Θέλω να λέει, πώς θα το κατάλαβω με τις άγαμες στις γατέρες. Εδώ δεν γράφουμε. Λέει, εδώ γράφουμε καΐκια, κυρά μου. Δεν γράφουμε άγαμες. Λοιπόν, τρελάθηκε η γυναίκα. Μου λέει, Γιωργάκη, πήγα να δηλώσω. Λέω, πού πήγες? Πήγα εκεί που γράφουν τις βάρκες, μου λέει. Λοιπόν, και έγινε το σώσιο στο λιμενάρχη. Καταλαβαίνετε. Πάμε να συζητήσουμε την καρδιά. Στους ανταποκριτές του ΟΓΑ και ναυτικοί πράκτορες αρτοποιεί πρατηριούχοι στα ΕΛΤΑ έως 15 Δευτέρου. Θέλω να πάμε στην κυρία Μουσουρίδου. Την Παρασκευή, έτσι, 15 του μηνός. Θέλω να πάμε στην κυρία. Τα έσοδα των αγάπων θυγατέρων πρέπει να είναι έως 720 ευρώ. Από εκεί και πάνω κόβονται οι. Ακριβώς. Είναι η ρύθμιση του ίδιου νόμου του 4093. Ναι. Το όριο φτάνει μέχρι 720 ευρώ. Αν νοικιάζει ένα διαμέρισμα, τα λεφτά που παίρνει από το διαμέρισμα το κόβουν από τη σύνταξή της. Έτσι όπως είναι διατυπωμένο από τον νόμο. Ναι. Και να πούμε και κάτι θετικό, γιατί είχαμε δεχτεί πολλά παράπονα, όχι φέτος και πέρυσι και πρόπερυσι, για τις συντάξεις που δίνονται σε ανθρώπους που ζουν στο εξωτερικό, σε Ρώσους, Αλβανούς, Βουλγάρους κλπ. Κόπηκε αυτό. Αυτό είναι ένα καλό. Από πρώτης Τρίτου κόβεται, λέει. Πείτε μας ακριβώς, ποια είναι η πραγματικότητα. Έβαλε αυξημένα κριτήρια, έβαλε μία 20ετία για όσους αφορά κόσμο που είναι μόνιμη παραμονή στη χώρα. Ομογενείς κόσμος κλπ. Και μάλιστα πήρα μία πρωτοβουλία. Ανέφερθη σε ομογενείς μας και από την Αλβανία, αλλά και από άλλες πόλεις και χώρες. Ήρθαν από το εξωτερικό. Πολλοί αδικήθηκαν και πήραμε και μια πρωτοβουλία, καταθέσαμε για μήπως υπάρχει διόρθωση στα κριτήρια, διότι είναι σκληρά κριτήρια. Κόσμος πολλής, κυρίως στο Θριάσιο, Ασπόπυργο, δικοί μας άνθρωποι δεν έχουν να ζήσουν και κάναμε μια πρωτοβουλία μήπως αλλάξουν οι σκληρές προϋποθέσεις χορήγησης της σύνταξης ανασφαλής του υπερήλικος. Αφορά, Γιώργο, και δικούς μας ανθρώπους, βορειοϋπηρώτες και ουδοκαλυστές. Περιορίζεται. Είναι μια μεγάλη αδικία για ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν να ζήσουν. Έχω πολλά ερωτήματα. Και πάμε στην κυρία Μουσουρίδου. Μας τα φέρει τώρα, Νίκο. Θέλω να δείξω μια κάρτα και θέλω να τη σχολιάσει η κυρία Μουσουρίδου, η οποία έχει και πολλές καλημέρες από πολλές γυναίκες. Πάρα πολλές καλημέρες. Μεσουρίδου, ναι. Είναι η κάρτα 117. Αυτή η κάρτα, κύριε Πρόεδρε, φίλες και φίλοι, καταγράφει το δρεπανηφόρο άρμα το οποίο έχει κόψει τα επιδόματα από τις πολύτεκνες οικογένειες. Τι δείχνει αυτή η κάρτα? Δείχνει ότι έως 12.000 ευρώ εισόδημα, το όφελος για κάθε οικογένεια είναι από 238 έως 808 ευρώ. Εάν η οικογένεια είναι πάνω από τα 12.000 ευρώ, χάνει. Δηλαδή αν έχει 13 έως 20.000 ευρώ, χάνει 612 έως 1.000 ευρώ. Και αν είναι πάνω από τα 20.000 ευρώ έως τα 30, χάνει από 1.000 έως 2.142 ευρώ. Το σχόλιο σας. Τι λέει η κυρία Μεσουρίδου, γι' αυτό η πρόεδρος Τριτέκνων Αττικής. Θα ήθελα να τονίσω ότι οι τρίτεκνες οικογένειες μέχρι τώρα έπαιρναν ετησίως 3.156 ευρώ. Αυτά τα χρήματα δεν θα τα ξαναπάρουν ούτε με τα επιδόματα που μας είπε προηγουμένως η κυρία Μπέκου. 3.156 ευρώ το χρόνο δεν θα πάρει πλέον καμία τρίτεκνη οικογένεια. Αυτό θα πρέπει να γίνει σαφές. Χρειάζεται να ληφθούν άλλα μέτρα και να επανέλθουμε στο προηγούμενο καθεστώς του 2009, διότι έχει διαπιστωθεί ότι τα δύο τελευταία χρόνια η γέννηση του τρίτου παιδιού έχει μειωθεί κατά 60%. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να διαφερθεί περισσότερο το κράτος πώς θα επιλύσει το θέμα του να έχουν ενδιαφέρον οι νέοι να γεννήσουν παιδιά. Αυτή τη στιγμή οι νέοι που είναι 25, 30, 35 χρονών δεν ενδιαφέρονται να γεννήσουν κάποιο παιδί, γιατί βλέπουν τη δύσκολη συγκυρία που υπάρχει. Συνεπώς δεν επιλύεται ούτε με αυτά τα θέματα που μας είπε η κυρία Μπέκου προηγουμένως. Να το πω πολύ πολύ απλά. Ναι. Εσείς είστε η εκπρόσωπος των τριτέκνων. Εκεί που κάθεστε και συζητάτε, στο σύλλογό σας, δόξα τω Θεώ, είστε πάρα πολύ. Και ξέρετε τι υποστήριξη έχετε από εμάς και θα την έχετε όσο υπάρχουμε. Να το ξέρετε, και ο πρόεδρος το ξέρει πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, έχετε, λέει μία, εγώ έχασα τόσα, εγώ τόσα, εγώ τόσα. Πόσα έχουν μαζευτεί σε απώλειες? Έχουν μαζευτεί πάρα πολλές χιλιάδες ευρώ. Κάθε οικογένεια χάνει, δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να σας πω, κύριε. Στο μέσο όρο. Κάθε οικογένεια χάνει. Από 3.156 ευρώ φτάνει η οικογένεια που θα πάρει περίπου 1.000 ευρώ.
Άρα δεν το έχουμε επιλύσει. Δηλαδή και με τα 500 άρικα που μας είπε προηγουμένως ότι θα δώσει, δεν το επιλύει. 3.156 ευρώ δεν ξαναπαίνει καμία οικογένεια. Αυτό θα πρέπει να γίνει κατανοητό από όλους. Εάν θέλουμε να βοηθήσουμε, θα πρέπει να επαναφέρουμε το καθεστώς όπως ήταν. Σωστό, κυρία Μπέκου. Ναι. Υπάρχει θέμα. Μια κουβέντα μόνο να πω, κυρία Αυτιά. Έχει, κυρία Μπέκου. Για να δείτε το κατάντημα. Ναι. Ένας πολίτεκνος είχε 27.000 ευρώ εισόδημα και είχε 8 προστατευόμενα παιδιά. Μάλιστα. Φέτος δεν πλήρωσε φόρο. Με το καινούριο φορολογικό νομοσχέδιο καλείται να πληρώσει 4.220 ευρώ φόρο. Πώς θα τα βρει αυτό. Περί αυτού πρόκειται. Πρόκειται περί καταντήματος μιας χώρας που έχει το 20% του πληθυσμού της άνω των 65 ετών και κανείς δεν νοιάζεται για το κατάντημα αυτού του τόπου που οδηγεί το έθνος στην κατάρρευσή του και στο τέλος του. Και το μόνο τους πρόβλημα είναι το πώς θα εξοντώσει τους πολίτεκνους και τους τρίτεκνους. Αυτό είναι το πρόβλημά τους, τίποτα άλλο. Πόσα λέει το μνημόνιο μέσα περικοπές, κύριε Μητρόπουλε, γιατί πόσα μιλάει, στο μισό? Γιώργο, τα είχαμε αναδείξει πέρυσι στην εκπομπή σου. Μιλάμε για 5 δις στο πρώτο μισοπρόθεσμο μέχρι το 15 περικοπές από επιδόματα που κυρίως είναι πολυτεχνικά και τριτεχνικά. Μπορεί να πει κανένας, χωρίς να είναι υπερβολικός, ότι δεν έχουν τύχει τα πολυτεχνικά επιδόματα στο μεσοπρόθεσμο μέχρι το 16, Γιώργο. Μάλιστα. Και έχει δίκιο ο κύριος Πρόεδρος, όπως τον αναδεικνύει, διότι και ο κύριος Θεοτοκάτος και η κυρία Μισουρίδη έχουν κάνει αγώνα γι' αυτό, αλλά φαίνεται ότι είναι προγραμμένα τα επιδόματα στα πλαίσια του νέου μεσοπρόθεσμου. Ακριβώς. 2-10-48-00-170 έως 172. Κυρία Μπέκου, τα προνοιακά τι θα γίνει? Φαίνεται ότι το πρόβλημα που υπάρχει αυτή την ώρα στην κυβέρνηση είναι ότι το 500άρικο που θα έπαιρνε το πρώτο και το δεύτερο παιδί το παίρνει μόνο το τρίτο και πρέπει να διευκρινιστεί από πλευράς κυβέρνησης αν τα 500... Δεν διευκρινίσει, κύριε Αυτιά, δεν το δίνει. Δεν το δίνει. Αν δεν δίνει, αν δεν φέρει νόμο, το είπε ο κύριος Θεοτοκάτος, αν δεν φέρει ρύθμιση, ναι, που θα λέει ότι επεκτείνεται και σε αυτούς, ναι, το έχουν ξεχάσει. Είναι κομμένο δηλαδή. Ρωτάτε τον κύριο Μουζάκη που ερμηνεύει το νόμο. Βεβαίως. Έτσι, κύριε Μουζάκη. Έτσι ακριβώς είναι. Έτσι. Ο νόμος είναι σαφής. Άρα, κυρία Μπέκου, νομίζω ότι κατανοείται αυτό. Απολύτως κατανοώ ότι λέτε και είπα ότι εκ μέρους του Υπουργείου Οικονομικών θα υπάρξει σε αυτό αποσαφήνιση και ρύθμιση. Ότι θα δοθεί. Και επίσης διευκρίνηση για τον φορέα. Ότι θα δοθούν τα 500. Ακριβώς, αλλά και για τον φορέα για κάθε παιδί. Για κάθε παιδί από έχουμε το πρώτο είδηση. Παιδί. Ένα λεπτό. Αυτό. Επιτρέψτε μου αυτό, να πω. Ένα λεπτό, κυρία Μπέκου. Κύριε Αυτιά. Κύριε Μπέκου, αφήστε να αξιολογήσω αυτό που μου είπατε. Δεν με επιτρέπετε όμως να πω. Λέω ότι εγώ δεν εκπροσωπώ το Υπουργείο Οικονομικών. Όμως ως Υπουργείο Εργασίας, είμαστε σε συνεχή συνεννόηση και συνεργασία, γιατί και εμείς έχουμε ένα επίδομα το οποίο θεσπίσαμε. Μπράβο. Το οποίο επίσης αναφέρεται σε παιδιά. Σήμερα. Και στο βαθμό που υπάρχει σε μια άλλη ρύθμιση ενός άλλου Υπουργείου, ρύθμιση που επίσης αναφέρεται σε παιδιά, καταλαβαίνω ότι έχουμε εξαιρετικό ενδιαφέρον και υπάρχει διαρκή συνεννόηση. Από τις συνεννοήσεις λοιπόν που έχουμε μέχρι στιγμής, αλλά δεν είμαστε εμείς αρμόδιοι που θα φέρουμε αυτή την ρύθμιση. Από τις συνεννοήσεις που έχουμε, γνωρίζουμε ότι το Υπουργείο Οικονομικών θα προβεί και σε αποσαφηνίσεις και σε διευκρινήσεις και σε ρυθμίσεις. Περαιτέρω. Δεδομένου ότι η πολιτική βούληση και του Πρωθυπουργού αλλά και των πολιτικών δυνάμεων που στηρίζουν την κυβέρνηση, όπως είχε ανακοινωθεί και από τον προηγούμενο Δεκέμβριο, ήταν ακριβώς αυτό το επίδομα να δοθεί από το πρώτο παιδί. Είστε όμως παρακαλώ σαφής. Πάρα πολύ, ναι, σε ό,τι αφορά στις παροχές, υπάρχουν δύο τύπων παροχές. Ναι. Η μία που ψηφίστηκε το Νοέμβριο και αφορά από το πρώτο παιδί, με εισοδηματικά βεβαίως κριτήρια, που είναι 40 ευρώ για το κάθε παιδί και δίδεται σε όλα τα παιδιά. Και υπάρχει και η ενίσχυση, και πολύ καλά υπάρχει, διότι πράγματι έχουμε πρόβλημα στους τρίτεκνους και τους πολύτεκνους, και η εφάπαξ παροχή των 500 ευρώ. Μάλιστα. Μέσω του Υπουργείου Τέλος. Οικονομικών. Υπάρχουν και τα προνοιακά επιδόματα. Επίσης να πω, επίσης ναι, να πω, είναι αν με επιτρέπετε. Τα προνοιακά. Βεβαίως εμάς. Εκεί γιατί καθυστερούν τα προνοιακά. Περιμένετε να πω και κάτι άλλο, αν μου επιτρέπετε. Μιλάτε πολύ ωραία. Γιατί λέτε και... αν σας επιτρέπετε. Εδώ σας έχουμε. Ακριβώς. Είμαι λοιπόν και Γενική Γραμματέας Πρόνοιας, αλλά στο Υπουργείο Εργασίας. Και ήθελα να σχολιάσω δύο θέματα σε σχέση με αυτά που ήδη έχουν. Όχι προνοιακά θέλω να μου πείτε. Πότε θα δοθούν τα προνοιακά. Θα σας πω και για τα προνοιακά, αλλά έγινε μια συζήτηση, επιτρέψτε μου να πω δύο-τρία σχόλια. Καταρχήν, σε ό,τι αφορά στο ζήτημα της ανεργίας των νέων,
Πράγματι, όχι, ένα λεπτό, ένα λεπτό. Μην με πάτε και τώρα. Μην με πάτε τώρα. Γιατί θα σα βάλω ότι υπόθηκε προεκλογικά. Μην πάμε τώρα. Τα έχουν κάνει θάλασσα στην ανεργία. Ωραία, κύριε Αυτιά. Θάλασσα τα έχουν κάνει. Να πω προ τα επιδόματα λίγο. Λίγο το εξή. Δεχτήκαμε και δεχόμαστε καθημερινά δεκάδες μηνύματα, εκατοντάδες από όλη την Ελλάδα. Υπάρχει σοβαρό θέμα με τα προνοιακά επιδόματα. Λοιπόν, για τα προνοιακά λοιπόν επιδόματα, να πω. Αυτό είναι σημαντικό. Πότε θα δοθούν τα προνοιακά. Λοιπόν, τα προνοιακά επιδόματα ψηφίζονται, θεσπίζονται από τη Γενική Γραμματεία Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας, ναι, ως προς την κανονιστική τους δηλαδή πλευρά, και αποδίδονται από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους. Από το Υπουργείο Εσωτερικών. Εντάξει, δεν χρειάζεται να μετέχει. Οπότε θα τα δώσω. Άρα, λοιπόν, αυτά αποδίδονται κάθε δίμηνο. Ναι. Και για το δίμηνο που μας πέρασε, Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου, η απόφαση από τον αρμόδιο Υπουργό υπεγράφει 4 Φεβρουαρίου. Αποδίδονται λοιπόν στους Δήμους και στις επόμενες μέρες θα αποδοθούν από τους Δήμους, γιατί από εκεί αποδίδονται τα προνοιακά επιδόματα. 4 Φεβρουαρίου υπεγράφει η απόφαση απόδοσης από τον Υπουργό των Αρμόδιων Εσωτερικών προς τους Δήμους. Ευελπιστούμε, γιατί είμαστε και σε συνεννόηση με το Υπουργείο Εσωτερικών, να δοθούν όσο πιο γρήγορα γίνεται πραγματικά τα επιδόματα του διμήνου του Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου. Είδατε όταν μιλάτε τεχνοκρατικά πόσο καλά τα λέτε. Μην πιάνετε την ανεργία. Όχι, όχι, δεν ήθελα να θάλασσα στην ανεργία. Θάλασσα, Αιγαίων Πέλαγος. Να ρωτήσουμε κάτι. Το επίδομα των 500 και αυτό από τον ΟΓΑ θα καταβληθεί. Είπα λοιπόν και στην πρωτολογία μου, όταν πρωτοξεκίνησα να λέω, ότι επειδή ο 41-10 δεν προσδιορίζει το φορέα, η συνεννόησή μας με το Υπουργείο Οικονομικών είναι ότι θα διευκρινιστεί με ποιο τρόπο θα γίνει η απόδοση. Υπάρχει μια σκέψη ενδεχομένως στο Υπουργείο Οικονομικών να γίνει συμψηφισμός με τη φορολογική δήλωση ή να δοθεί σε εμάς. Εμείς έχουμε δηλώσει τη βούλησή μας ως Υπουργείο Εργασίας και την πρόθεσή μας να μπορούμε να το αναλάβουμε. Μάλιστα. Και αυτό στο βαθμό, που θα διευκρινιστεί και θα αποσαφινιστεί. Λοιπόν, εδώ λέει, με κοινή υπουργική ορίζεται και ο φορέας καταβολής. Είναι νομοθετική πρωτοβουλία να χορηγείς κάτι και να λες προσεχώς θα καθοριστεί και ο φορέας Γιώργο καταβολής του. Το αντιλαμβάνεσαι. Δηλαδή τώρα ανοιχνεύουν ποιο φορέα. Σε ποιον αναφέρεστε αυτό. Σε ποιον το επίδομα στήριξη τέκνη. Αυτό βγήκε. Και το 500 λέμε. Τώρα το 500. Λοιπόν, πάμε σε γρήγορο διάλειμμα. Ναι, κύριε Μεσηδηδού. Κύριε Αυτιά, θα ήθελα να τονίσω πριν το κλείσουμε ότι θα χρειάζεται να βρεθεί άμεσα επίλυση να πάρουν οι τρίτεκνες οικογένειες γρηγορότερα το επίδομα, διότι όπως ήξεραν οι φορείς, ποιοι τρίτεκνοι και πολύτεκνοι είχαν πάνω από 45.000 ευρώ και το Δεκέμβρη δεν τους κατέβαλαν καθόλου επίδομα, με τον ίδιο τρόπο γνωρίζουν ποιοι τρίτεκνοι έχουν πολύ χαμηλό εισόδημα. Ζητάμε, κάνουμε έκκληση, να βρείτε τρόπο να δοθεί άμεσα το επίδομα και να μην περιμένουμε το Σεπτέμβριο. Είστε απόλυτα σαφείς. Περιμένουν οι τρίτεκνοι, περιμένουν οι πολύτεκνοι, όλοι περιμένουν, η μισή Ελλάδα περιμένει ένα επίδομα. Να σας το γράψω. Αλλά, Γιώργο, με τα προνοιακά, μετά τη Παναγία τα επιδόματα, και αν δοθούν. Α, είσαι αισιόδοξη. Μετά το 15 Αύγουστο και αν. Να σας πω, θα πρέπει να ανάψουμε μια λαμπάδα. Κύριε Αυτιά, είναι να μην γίνει αυτό. Είσαι αισιόδοξη. Ακούστε, να μην γίνει αυτό. Η δέσμευση μας είναι να μην γίνει αυτό. Ευρωεκλογών. Λοιπόν, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ θερμά. Πάμε σε γρήγορο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Να είστε καλά και εμείς ευχαριστούμε. Δεν το τελειώσαμε. Επιστρέφουμε εφόλης της ύλης, φίλες και φίλοι, για αυτό που λέμε τι κόψαμε. Τι έκοψε ο Έλληνας. Και επίσης, το μεγάλο λάθος που έγινε. Το τραγικό λάθος. Όταν κόβεις ένα ευρώ από τους πολίτες, η επίπτωση είναι τουλάχιστον 0,7. Αυτοί υπολογίσαν ότι η επίπτωση, η τροϊκανή, 0,5. Και πήγε η χώρα στα βράχια. Μπούμ, κατευθείαν. Ενώ έπρεπε να λάβουν υπόψη ότι η χώρα είναι σε κατάσταση τέτοια κλπ. Και να υπολογίσουν ότι η επίπτωση είναι γύρω στο 1,2-1,5 ευρώ, το υπολόγισαν στο μισό ευρώ. Γι' αυτό παίρνουν μέτρα και είναι ατελέσφορα. Αμέσως μετά το διάλειμμα επιστρέφουμε, γιατί ετοιμάζεται και ο κύριος Τσίπρας. Ελάτε. Είναι 8 και 35 πρώτα λεπτά. Σας καλημερίζουμε, σας καλωσορίζουμε. Ευχόμαστε ό,τι το καλύτερο. Γιορτάζει ο Νικηφόρος σήμερα. Χρόνια πολλά να σας ευχηθούμε, να είστε καλά και να σας χαίρονται οι οικογένειές σας. Νικηφόρος Βασιλιάδης, Νικηφόρος Βαλασκατζής είναι φίλοι, αδέρφια. Και οι δύο, ο ένας κοντά, ο άλλος μακριά. Και κάθε Νικηφόρος που γιορτάζει σήμερα. Ελάτε να δούμε τη ζωή μας. Ελάτε να δούμε τι έκοψε ο Έλληνας. Πώς δημιουργήθηκε αυτή η ιστορία. Γιατί ζητάνε συνεχώς φόρους. Γιατί φτάσαμε στο σημείο
να έχουν φόρους, να βάζουν φόρους και να μην εισπράττουν λεφτά. Επόμενο ήτανε. Όταν βάζεις φόρους, να μην καταφέρνεις απολύτως τίποτα. Και το χρέος της χώρας, Γιώργο, να μην μειώνεται. Ακριβώς. Για να δούμε τι έκοψε ο Έλληνας. Πάμε στην κάρτα 127 και μετά να αρχίσουμε να την κουβεντιάζουμε. Είναι εδώ οι ιδιοκτήτες ακινήτων, είναι εδώ οι εκπρόσωποι συνταξιούχων, είναι εδώ οι εκπρόσωποι των πολυτέκνων, είναι εδώ ο κύριος Μπούρλος και ο κύριος Μητρόπουλος, είναι ο κύριος Μουζάκης και ο κύριος Παραδιάς. Και πάμε στην κάρτα 127 ή αν θέλετε μπορούμε να πάμε σε ένα άλλο γραφικό, είναι η 124, το γραφικό 124, να δείτε τι ακριβώς, μπράβο, τι ακριβώς έγινε με τον Έλληνα. Αυτό το γραφικό το είχε ο Ελεύθερος Τύπος. Πάμε, Μάγδα, δύο λεφτά. Για να δείξουμε... Αυτό το γράφημα είναι συναρπαστικό, Γιώργο. Ακριβώς. Για να δούμε λοιπόν ο Έλληνας τι δείχνει έκοψε. Δείχνει πάρα πολλά. Να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί στις ελληνικές οικογένειες. Το πρώτο πράγμα που έκοψε ο Έλληνας... Το 93% έκοψε τα εστιατόρια, τις ταβέρνες, το φαγητό... Το πάμε με την παρέα και με την οικογένεια να πιούμε ένα κρασάκι, να φάμε κάτι, αυτό που λέμε. Τέλος. Πάει αυτό. Ξεχάστε το. Λογαριασμοί σπιτιού. 69,8%. 69,8%. Μείωσε λοιπόν την κατανάλωσή του και στους λογαριασμούς του στις 10, όπως λέμε. Έτσι. 69,8. Θέρμανση 83,2. Δείξτε τη θέρμανση, Μαγδά. Εδώ είμαστε λοιπόν. Δείξτε το κοντινό 83,2. Στη θέρμανση. Εδώ είμαστε. Μπράβο. Περικοπή. 83,2 μειώσανε τη θέρμανση. Η μετακίνηση 79,4. Εδώ είμαστε λοιπόν. 79,4. Διότι η αύξηση της βενζίνης είναι τόση, αλλά και τα έξοδα συντήρησης ενός αυτοκίνητου. Ακριβώς. Είναι τόσα πολλά που φτάσαμε σε αυτό το ποσοστό. Ήδη... 79,4 για τη μετακίνηση. Μειώσατε τη μετακίνηση. Ήδη διατροφής 69,7. Αυτό είναι το σούπερ μάρκετ. Πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ, κάποτε παίρναμε το καρότσι, τώρα πλένουμε το καλάθι. Τα αναγκαία. Και γιατί ίσως όχι και στο χέρι περισσότερο. Τα αναγκαία προϊόντα. Τα τσιγάρα, τα ποτά και τα ξενύχτια 50% κάτω. 51,2. Εκτός ότι κλείνουν τα καλύτερα τα σπίτια. Υγεία και φάρμακα, κύριε Μπούρλο, το είχατε πει και εσείς, κύριε Εδώ Μητρόπουλε. Είμαστε στο 26,9. Και υγεία δυστυχώς, και φάρμακα. Και δυστυχώς, στην εκπαίδευση 14,7. Δηλαδή, υπάρχουν... Φροντιστήρια, μόρφωση... Εμείς το ζήσαμε εδώ, στο Sky, όταν είπαμε για υποτροφίες που θα έδιναν τα ΙΕΚ και τα κολέγια... Και πολλοί γονείς που δεν μπορούσαν να αμορφώσουν τα παιδιά τους κατέφυγαν σε αυτές τις υποτροφίες. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Όλοι μαζί αυτή. Μπορούμε την προσπάθεια του Sky για την εκπαίδευση των παιδιών και την στήριξη των οικογενειών που αδυνατούσαν οικονομικά να μπορέσουν τα παιδιά τους να σπουδάσουν. Ένα πολύ σύντομο σχόλιο σε αυτό που δείξατε. Σε αυτό για την περικοπή, για τη θέρμανση. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί ξέρετε ότι είμαι και πρόεδρος στη Διεθνή Ένωση Διαδικτών Ακινήτων, η φτώχεια θέρμανση, δηλαδή η fuel poverty. Ναι. Το να κάθεται κανείς μέσα στο σπίτι του και να κρυώνει και να μην έχει να ζεσταθεί είναι ο πραγματικός προθάλαμος της πραγματικής φτώχειας. Μάλιστα. Δεν υπάρχει... Εκεί δείχνει δηλαδή πού πάει μια κοινωνία όταν κάποιος κάθεται μέσα στο σπίτι του ίδιο και κρυώνει. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ένδειξη φτώχειας από το να είσαι και να κρυώνεις και να μην μπορείς να ζεσταθείς. Και το χειρότερο απ' όλα, όπως μας λέτε εδώ στα τηλεφωνήματα, ο λαός μας είναι σοφός. Λέτε τι, δεν υπάρχει πιο χειρότερο πράγμα να ξεπαγιάζει η Ελλάδα. Ολόκληρη η Ελλάδα, επειδή το κράτος δεν μπορεί να πιάσει 10 λαθρεμπόρους καυσίμων. Πάντως, αυτό το αποκαλυπτικό σου γράφημα είναι η απόλυτη κατάρρευση του ελληνικού νοικοκυριού, Γιώργο. Αυτά, είναι τα στοιχεία της ΓΕΣΕΒΕ αυτά. Είναι αυτό, Γιώργο, είναι αποκαλυπτικό. Είναι αυτό. Τα στοιχεία της ΓΕΣΕΒΕ. Κύριε Μπουρλό, κύριε Μητρόπουλε, πάμε σε νέα μείωση μισθών και συντάξεων και αυτόματα μέτρα, όπως γράφουν σήμερα εφημερίδες, διότι μπήκαμε μέσα παρά το γεγονός ότι αυξήθηκαν οι φόροι. Αμέσως μετά θα πάρει το λόγο ο κύριος Μουζάκης. Γιώργο, δεν υπάρχει περίπτωση μέσα στο 2013 μάλιστα να μην έχουμε νέες περικοπές σε μισθούς και συντάξεις και στο δημόσιο και στο ιδιωτικό τομέα. Αλλά κυρίως στις συντάξεις, ναι. Γιώργο, φαίνεται ότι μετά την κατάρρευση των ασφαλιστικών ταμείων, τη μειωμένη επιχορήγηση, θα σας τα πει και ο κύριος Μπούρλος, από τον κρατικό προϋπολογισμό των ταμείων, δεν γίνεται επαναρτίωση των ταμείων. Αναδείξαμε προηγουμένως ότι η μεγάλη ανεργία στερεί κάθε χρόνο πόρους 4-5 δις από τα ασφαλιστικά ταμεία. Συνεπώς, η ελαστική απασχόληση, η ψευδοαπασχόληση, η μεγάλη ανεργία και η μικρή επιχορήγηση από το κράτος φαίνεται ότι θα φέρουν νέα επιδείνωση στα ασφαλιστικά ταμεία και το κούρεμα για το οποίο εσύ έχεις κάνει μάχη εσύ, να εξαιρεθούν τα ασφαλιστικά ταμεία από το κούρεμα, Γιώργο. Εκεί έγινε η απόλυτη κατάρρευση των αποθεματικών. Έτσι. Συνεπώς, μέσα στο 2013
φαίνεται θα στενοχωρηθούν πάλι οι συνταξιούχοι μας, θα έχουμε κι άλλη μεγάλη μείωση σύνταξης. Και ακούμε για την κυβέρνηση. Ακούμε για την κυβέρνηση να λέει ότι αν δεν πιάσουμε τους στόχους, θα πάμε και ακόμη περισσότερο σε ακόμη χειρότερα μέτρα. Στόχος για την κυβέρνηση ποιο είναι? Αυτό που ζήτησε η Τρόικα. Τι ζήτησε? Πάταξη επιτέλους φοροδιαφυγής. Το ακούμε αυτή την καραμέλα, την πιπηλήσαν χρόνια ολόκληρα όλες οι κυβερνήσεις. Φτάσαμε στο αμήν. Είναι μεγάλο το στοίχημα για τον κύριο Σαμαρά, αν μπορέσει να καταφέρει έστω και ένα ποσοστό να μειώσει τη φοροδιαφυγή. Γιατί εδώ πιάνουμε τα μικρά ψαράκια, τα 300-500. 1.000 ευρώ, τσιμπούνε και παίρνουν τις καταθέσεις από ανθρώπους που χρωστούν έως 3.000 ευρώ και βλέπουμε μεγαλοφιλέτες ελεύθερους να μην τους κυνηγάει κανείς και να μην μιλάει και κανείς. Και δυστυχώς να τελειώσω με αυτό. Στα τέλη του έτους ενδεχομένως να πανηγυρίσει η κυβέρνηση, Γιώργο, ότι θα ισοσκελίσει τον προϋπολογισμό. Αλλά αυτά τα πλεονέσματα που θα έχει, Γιώργο, ενδεχομένως τα πρωτογενή θα είναι βαμμένα με αίμα, θα έχουν αυτοκτονίες, θα έχουν μισθούς και συντάξεις. Άρα δεν μπορείς, Γιώργο, να περικόπτεις τις δαπάνες κατά τον τρόπο που εξηγείς εσύ εδώ στην εξαιρετική εκπομπή σου, αλλά και να έχεις στόχο να ισοσκελίσεις προϋπολογισμό, αλλά να στηρίζεται μονομερός σε εξαθλίωση των συμπατριωτών. Κύριε Μπούρλος και μετά Μουζάκης και μετά Παραδιάς. Δύο τράπεζες, δύο μεγάλες τράπεζες, με οικονομολόγους πρώτης γραμμής. Βγαίνει η Eurobank και λέει, μας πήγατε πίσω στο 1980, 33 χρόνια. Και βγαίνει και η Alpha Bank, ορθότατα, και λέει, γιατί εισπράτετε δύο φορές τους φόρους ακινήτων, ΦΑ 11 και 12, και έχετε και το ETD από πάνω. Αυτό λέμε. Και έχει τον άλλον και πανηγυρίζει και λέει, σώσαμε, λέει, την κατάσταση γιατί σας λιώσαμε στους φόρους. Κύριε Μπουρλό, πώς θα πληρωθούν αυτοί οι φόροι? Είναι δύο φόροι την ίδια χρονιά και μας λένε, όχι, λέει, το ένας είναι φόρος και το άλλο είναι τέλος. Το θέμα είναι ότι με τέτοια συρρήκνωση μισθών και συντάξεων, είναι βέβαιο ότι δεν μπορεί κανείς να ανταποκριθεί σε αυτές τις τεράστιες φορολογικές υποχρεώσεις που έχει. Αλλά αν θέλετε να πούμε, συμπληρώνοντας τη σκέψη του κυρίου Μητρόπουλου, κάτι για το εφάπαξ και τις επικουρικές. Θα έχουμε μείωση. Είναι νομοθετημένο από 1η-1η του 2014 να εφαρμοστεί καινούριος τρόπος υπολογισμού στο εφάπαξ. Μάλιστα. Ο οποίος κατά πάσα βεβαιότητα θα οδηγήσει σε νέα μείωση στο εφάπαξ. Υπενθυμίζουμε ότι τον Νοέμβριο έγιναν σημαντικές μειώσεις στο εφάπαξ. Η εξίσωση του εφάπαξ. Λοιπόν, από 1η-1η 2014 θα γίνει ο νέος τρόπος υπολογισμού. Για τις επικουρικές, ο νέος τρόπος υπολογισμού θα ισχύσει από 1η-1η του 2015. Και με τον νέο τρόπο υπολογισμού είναι βέβαιο ότι οι επικουρικές θα μειωθούν και θα μειώνονται σιγά σιγά και για το μέλλον. Εξίσωση. Έχετε απόλυτο δίκιο. Δείτε τώρα, Γιώργο, αυτό που σας είπε ο κύριος Μπούρλος, αλλά θέλω τούτη την κάμερα, την ένα, τη δύο, δεν ξέρω, βρείτε μια κάμερα, εν πάση περιπτώσει. Φίλες και φίλοι, πρέπει να ξέρεις, εξισώσεις και ανισότητες τρίτου βαθμού. Δεν, από πάνω δεν το πιάνει αυτό. Είναι πάρα πολύ ψηλά. Το εφάπαξ, Γιώργο, με αυτή είναι εξίσωση, Γιώργο. Είναι τρέλα, Γιώργο. Είναι μια τρέλα για αυτό το οποίο σας δείχνω τώρα. Μιλάμε για μια. Εδώ. Δεν φαίνεται, δεν φαίνεται. Δηλαδή, αυτός ο οποίος δεν το πιάνει είναι πολύ ψηλά τα γράμματα. Αυτός ο οποίος θα λύσει αυτή την εξίσωση. Και βραβείο της μαθηματικής εταιρείας να έχεις πάρει. Δεν μπορεί να βγάλεις, Γιώργο, την εξίσωση του νέου εφάπαξ. Αυτό εδώ το πράγμα. Σημασία έχει τι βγάζει. Το βλέπετε αυτό. Καταλαβαίνετε. Αυτό το πράγμα είναι το εφάπαξ. Η εξίσωση. Η εξίσωση. Είναι σημασία αυτό που λέει ο κύριος Παραδιάς. Τελικά τι βγαίνει από αυτό? Ερώτημα. Σημασία έχει τι βγάζει. Κύριε Μπουρλό, θέλω το εξής να μου πείτε. Όταν είναι κάποιος εργαζόμενος, έχει φορές στα ταμεία. Όταν είναι άνεργος, δεν μπορεί να δώσει φορές. Αντίθετα, το κράτος του δίνει επίδομα ανεργίας. Τι του διαβάζει? Από το 1,5 εκατομμύριο ή 200.000. Μόνο 200.000. Έτσι. Άρα λοιπόν τα ταμεία χάνουν και από την ανεργία και χάνουν και λόγω των μικρών μισθών. Ρωτάω εγώ τώρα. Και τη εκπεριτροπή εργασία, τη μειωμένη απασχόληση. Έχουν μία ανασφάλιστον που δεν του ασφαλίζουν λοιπόν, και εργάζονται. Για να δείτε και ότι. Εδώ να πούμε το εξής, αυτό που λέει η κυρία Τσέγκου. Ναι. Ότι ένα τεράστιο ζήτημα είναι τη εισφοροδιαφυγή. Βλέπουμε λοιπόν τώρα στο ΙΚΑ, παραδείγματος χάρη, απολύθηκαν 500 άτομα. Πώς είναι δυνατόν να γίνει συλλογή εσόδων, να γίνουν έλεγχοι με τόσο σημαντικό περιορισμό του αριθμού των εργαζομένων. Να σας πω, ήρθε ένα μήνυμα, Γιώργο, πριν από δύο λεπτά από μια κυρία που μου λέει, Μάγδα, επειδή είχατε φιλοξενήσει πριν από καιρό τον κύριο Μητρόπουλο και αναφερθήκατε στο θέμα για αυτούς που δεν έχουν πληρώσει το Χριστουγεννιάτικο, το δώρο των Χριστουγέννων. Και μου λένε, έρχονται μηνύματα που έχει φτάσει ο μήνας Φλεβάρης πλέον, κοντεύουν το Πάσχα. Και μας λένε, Γιώργο και κύριε καθηγητά, ότι δεν έχουν πάρει το δώρο των Χριστουγέννων και λέει, αφενός μεν εμείς δεν μπορούμε να πάμε να το καταγγείλουμε γιατί φοβόμαστε. Μάλιστα. Αφετέρου λέει, δεν πρόκειται να γίνει και τίποτα. Τώρα, στο Λάμπριο προχτές αυτό μου λέγανε. Αρκετοί εργαζόμενοι γύρω δώρο Χριστουγέννων, Γιώργο, δεν τώρα, έχουν πάρει ακόμη. Έχει βγάλει το Υπουργείο Εργασίας μια εγκύκλιο. Αυτή η εγκύκλιο θα μείνει στην ιστορία. Διότι λέει,
θα πάρετε τριετίες, θα πάρετε τετραετίες, θα πάρετε πενταετίες, θα πάρετε εννιαετίες. Τελείωσαν για αλλά, αλλά αφού τα γράφει όλα αυτά. Θα πρέπει να πέσει η ανεργία. Και καταναλώνει 25 σελίδων μελάνη και χαρτιού. Θα πρέπει να πέσει η ανεργία. Λέει, πρέπει η ανεργία να πέσει στο 10% για να τα πάρετε όλα αυτά. Έστω έχουμε τώρα με τη Eurostat, ναι? 26,8. 26,8. Το προχθεσινό της Eurostat. Για να πέσει η ανεργία στο 10%, πότε θα πέσει, κύριε Μπουρλό? Το 27, το 30, πότε μετά θα πέσει? Το 2025. Μάλιστα. Έτσι, με τις προβλέψεις που υπάρχουν. Γιατί νομίζω συγγνώμη, ότι... κύριε Μπουρλό, υπάρχει περίπτωση να φτάσει η ανεργία έστω και 10 μονάδες κάτω. Εδώ κατεβαίνει μια μονάδα. Να 20 πρέπει να πέσει. Αν μονάδες. Κατεβάσει μια μονάδα και πρέπει να πανηγυρίσουμε. Πρέπει να κάνουμε ομαδικό πάρτι όλοι οι Έλληνες για τη μείωση της ανεργίας, ναι, σε ποσοστό ανεργία, έστω 1%. Η ανεργία έως είναι και το 2... Είναι ποτέ δυνατόν, Γιώργο, εσύ που ξέρεις καλύτερα, μπορεί να γίνει αυτό ποτέ? Αν δεν υπάρχει ανάπτυξη, δεν είναι δυνατόν να η ανεργία τα δύο επόμενα χρόνια θα αυξάνεται συνεχώς και θα πάμε σε 34% καταγεγραμμένη και 39% την υπόλοιπη ανεργία, άρα τη γενική. Μας τέλος. Άρα μας κοροϊδεύουν. Για να καταλάβουν οι τηλεθεατές, πρέπει, ναι, να δημιουργηθούν 1.200.000 νέες θέσεις. Κάντε. Και κάτι άλλο. Για να μη πάει δούμε, στο 10. Μην δούμε την περιβόητη ανάπτυξη. Ο Τσίπρας θα κάνει κοινωνική πολιτική και να τον ρωτήσει και θα τώρα απαντήσει. Τώρα θα το βάλω στα δύσκολα. Κοινωνική πολιτική και η κόλαση του μνημονίου θα σταματήσει. Τώρα θα τον βάλω στα δύσκολα. Μην δούμε την περιβόητη ανάπτυξη που ακούμε, που είναι καραμέλα και αυτό, με θέσεις παράνομων λαρδοπών, όπως έγινε το 2004. Πρέπει να σταματήσει η καταστροφή μην του δούμε μνημονίου. Αυτό, μάλιστα, που είδαμε το 2004. Επίσης θα ρωτήσουμε με τον κύριο... Με ανασφάλιστους με 300 ευρώ, με ανθρώπους που ήρθαν από το εξωτερικό που είναι παράνομοι, τέτοια ανάπτυξη δεν τη θέλουμε. Θα στηριχθεί ανάπτυξη, λοιπόν, και νέες θέσεις απασχόλησης. Και βέβαια, κύριε Μουζάκη, περιμένουμε μια καταιγίδα φόρων. Μετρούσα στο ημερολόγιο πόσες φορές θα πάει ο Έλληνας στην εφορία από τώρα έως το τέλος του χρόνου και είναι καμιά 15 φορές, έτσι. Τουλάχιστον, πραγματικά, έχουμε να πληρώσουμε μια σειρά φόρων. Ήδη έχουμε οφειλές από το ΕΤΔ, ναι, το περσινό, ήδη πληρώνουμε το φόρο ακίνητης περιουσίας του 2010, θα ακολουθήσει του 2011 και του 2012, ναι, θα ακολουθήσουν οι φόροι εισοδήματος, τέλη κυκλοφορίας και ούτω καθεξής. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι το ζήτημα με τους φόρους τελειωμό δεν έχει. Είπατε προηγουμένως για τη φοροδιαφυγή. Πράγματι γίνεται μια προσπάθεια. Και τώρα με την ανάληψη των καθηκόντων από τον καινούργιο Γενικό Γραμματέα, τον κύριο Θεοχάρη, ο οποίος προσπαθεί και νομίζω ότι θα καταφέρει πράγματα, έχει δυνατότητα να το κάνει, να ανασυγκροτηθεί ο φοροεισπρακτικός μηχανισμός, να χρησιμοποιήσουμε τις τεχνολογίες ούτως ώστε να πατάξουμε αυτό, κύριε, το φαινόμενο ή αν δεν το πατάξουμε, τουλάχιστον να το περιορίσουμε. Όταν, ναι, πας θα πάρεις ένα παντελόνι και σου λέει, και έχεις τρία παιδιά, και σου λέει, Μουζάκη, το παντελόνι έχει 45 ευρώ. Εάν δεν πάρεις απόδειξη, θα το πάρεις 25. Και σε περιμένουν στο σπίτι. Γάλα, τυρί, ψωμί, φαγητό, ηλεκτρικό. ΔΕΗ, ΕΤΙΔΕ, ΕΜΙΔΕ και δεν ξέρω τι άλλο. Γιώργο, και το θίγεις, γιατί εδώ έχουμε ένα άλλο στοιχείο. Αυτή είναι η ιστορία. Αυτό της μείωσης των συντελεστών του φύγου προστιθέμενης αξίας. Γιατί όλοι διαμαρτύρονται, το ξέρεις πάρα πολύ καλά, ότι οι υψηλοί φορολογικοί συντελεστές έχουν ζημιώσει την οικονομία, έχουν δημιουργήσει κίνητρα για φοροδιαφυγή. Πρέπει να το καταλάβουν κάποια στιγμή. Λοιπόν, δείτε εδώ τώρα. Το καταλαβαίνουν, δεν είναι ηλίθιοι, απλά δεν θέλουν να το κάνουν. Κύριε Παναδιά, έχουμε ένα παράζ. Ναι. Αν θέλεις μια κίνηση για τις επιχειρήσεις, να σημειώσουμε ότι μέσω της Εθνικής Νομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου και εγώ και ο κύριος Μπούλος συμμετέχουμε σε ένα πρόγραμμα όπου συμβουλευτικής για τις επιχειρήσεις, τις μικρομεσαίες, να το έχουν υπόψη τους, να απευθυνθούν στην Εθνική Ομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου, ούτως ώστε σύμβουλοι να τους επισκεφτούν και να ακούσουν τα προβλήματά τους και αν έχουν κάτι αντίστοιχο. Εγώ ξέρω όλο φορολογικά νομοσχέδια. Ακούστε τι έχω πάθει με τα φορολογικά νομοσχέδια και τα ασφαλιστικά. Όσοι υπουργοί εργασίας έφεραν ασφαλιστικό στην Ελλάδα, είχαν λύσει το ασφαλιστικό της χώρας. Και σε 8 μήνες ερχόταν ο επόμενος υπουργός, ξανά τα ίδια από την αρχή. Όλοι οι υπουργοί οικονομικών στην Ελλάδα, όλοι από τον καιρό που ξεκινήσαμε το ρεπορτάζ, το δίκαιο φορολογικό σύστημα και πλέον όλοι οι Έλληνες θα τρώνε με χρυσά κουτάλια. Χειρότερα, ολοφόροι και ολοφόροι. Πόσους φόρους πληρώνουν τα ακίνητα, κύριε Παραδιά? Είναι καμιά 20 περίπου φόροι σε καμιά 40 μορφές. Ναι. Η χειρότερη μορφή όμως είναι ο ετήσιος φόρος επάνω στην κατοχή ακίνητης περιουσίας. Εδώ αυτή τη στιγμή σχεδιάζεται, κύριε Αυτιά, ένας καινούριος φόρος για το 2013 και μετά. Μάλιστα. Ο οποίος στην πραγματικότητα δεν είναι ένας φόρος στα ακίνητα. Είναι ένας φόρος με πρόφαση την κατοχή ακίνητης περιουσίας. Είναι μια επιδρομή στις τραπεζικές καταθέσεις της ελληνικής οικογένειας, σε ό,τι έχει απομείνει από τις τραπεζικές καταθέσεις, με πρόσχημα την κατοχή ακίνητης περιουσίας. Με αξίες πάνω στις οποίες υπολογίζεται, που δεν έχουν καμιά σχέση με την πραγματικότητα και εισόδημα σε πάρα πολλές περιπτώσεις μηδέν, και με φορολογικούς συντελεστές
που προσδίδουν στη φορολογία αυτή περισσότερο το χαρακτήρα της ληστείας και λιγότερο της φορολογίας. Και ζητάει από την κυρία Μεσουρίδου με τρία παιδιά που της έκοψε το επίδομα, η οποία ενδεχομένως δεν μην έχει και δουλειά, σχηματικό το Μεσουρίδου χωρίς δουλειά κλπ. Και τόνα και τ' άλλο. Και να πω ότι έρχονται τόσοι λογαριασμοί, δεν είναι μόνο οι φόροι, κυρία Μεσουρίδου, δεν είναι η μείωση των μισθών, δεν είναι τα απλωμένα χέρια. Τα απλωμένα χέρια δεν ήταν για φωτογραφία. Σήμερα ένας φοβερό, ένας καταπληκτικός συνάδελφος, ο Νίκος Οξυδάκης, λέει στην Καθημερινή, δεν τα επινόησε ο φωτογράφος που τα φωτογράφιζε, έτσι, ούτε ο παραγωγός που τα μοίραζε. Υψώθηκαν από ανάγκη τα χέρια, από την υπαρκτή ένδυα, από φόβο ενώπιον του σκοτεινού μέλλοντος. Δείτε αυτή την εικόνα. Αυτή η εικόνα η οποία ήταν στην Καθημερινή, στην πρώτη σελίδα. Κυρία Μεσουρίδου, και κάτι πάω άλλο, για Τσίπρα τώρα, και πάω για τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος πήρε θέση και ήδη μας περιμένει. Κυρία Μεσουρίδου, ένα σχόλιο. Δυστυχώς θα ρωτήσω, ναι, θα ρωτήσω τον κύριο Τσίπρα τι θα κάνει για τους πολύτεκνους και τους τρίτεκνους. Καταλαβαίνετε ότι δεν μπορώ να τα αφήσω αυτό το θέμα. Σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν μαζί μας σήμερα. Βγάλαμε ειδήσεις, έτσι, για τους τρίτεκνους, πολύτεκνους, οικογένειες με παιδιά. Το θέμα είναι ότι έχουν αναγκάσει, κύριε Τσίπρα, όλες τις τρίτεκνες αξιοπρεπείς οικογένειες. Αυτιάς. Αυτιάς, όχι Τσίπρας. Με συγχωρείτε. Να είναι καλά. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι έχουν αναγκάσει όλες τις τρίτεκνες. Ακόμα δεν κάναμε, κυρία Μεσουρίδου. ακόμα δεν κάναμε. Ναι, ναι. Παρόρμηση του λόγου. Ακόμα είμαστε στο κόμμα της τηλεόρασης. Έτσι ακριβώς. Το πιο μεγάλο κόμμα. Το θέμα είναι ότι έχουν, ότι έχουν αναγκαστεί όλες οι οικογένειες με την κατάργηση του αφορολόγητου και με όλη την ακρίβεια να έχουν περιέλθει σε πολύ δύσκολη θέση. Έτσι. Και περιμένουμε τώρα, εφόσον θα έχετε τον κύριο Τσίπρα και γι' αυτό και έγινε η σύγχυση, να μας πει τι μέτρα προτίθεται να πράξει, έτσι ώστε να επιλύσει το δημογραφικό και να επιλύσει και το δύσκολο θέμα της επιβίωσης των τρίτεκνων πολυμελών. Είναι σε τόση δύσκολη θέση χιλιάδες οικογένειες που προτιμούν να μην πληρώσουν τους λογαριασμούς που τρέχουν στην οικογένειά τους, για να μπορέσουν να αγοράσουν τα αναγκαία προϊόντα, τα βασικά, αυτό που λέμε το περιβόητο καλάθι της νοικοκυριάς, που από αυτό τη ζει η οικογένεια. Το γάλα, το τυρί, έτσι, το ψωμί, ακριβώς, τα πολύ, τα απαραίτητα βασικά. Ευχαριστώ τον κύριο Μπούρλο που ήταν μαζί μας σήμερα και για τις εξηγήσεις μας έδωσε για το εφάπαξ και για τις επικουρικές. Τον κύριο Μητρόπουλο για τους μισθούς και όλα τα υπόλοιπα θέματα. Τον Αντώνη το Μουζάκη που εξήγησε τους φόρους και ό,τι άλλο πολύ απομένει, το κύριο Παραδιά που μας είπε ότι να δώσουμε τα κλειδιά στο κράτος, να τελειώσει αυτή η ιστορία με τους φόρους. Αυτό θα αναγκαστούμε να κάνουμε στο τέλος. Θα δώσετε τα κλειδιά. Και με την καλύτερη ατάκα που λέει θα σε απειλήσω, θα σου γράψω ένα ακίνητο, λέει ο πατέρας στο παιδί απειλώντας. Μεσουρίδου, ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ. Γρήγορο διάλειμμα, πάρτε χαρτί και μολύβι. Αλέξης Τσίπρας ζωντανά από το γραφείο του.